Εδώ είμαστε. Τετάρτη 27 Νοεμβρίου. Μαζί μας και ο Κώστας μετά από 8 μέρες στην Αθήνα. Καλώς ήρθες στην πόλη μας. Δεν ακούω τίποτα. Ακούω. Δεν ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι. Στα Dex ο Μπάμπης Πατμανίδης. On the Dex. Καλησπέρα σε όλους. Πέρασες καλά στην πρωτεύουσα? Όχι. Γιατί? 50 πόντους στο κεφάλι φάγαμε, ρε φίλε. Τι να περάσω καλά. Α, πέρα από αυτό. Αυτό τα επισκιάζει όλα. Από όλα αυτές τις μπάσκετ στο ΑΚΑ. Πού? Ούτε στο NBA, φίλε. 130-80 πόσο? 130-81. 81, συγγνώμη που σας έφαγα ένα πόντο. Και όπως λένε χιουμοριστικά κάποιοι, καλά λέει, βάλατε 81 μέσα στο ΑΚΑ και χάσατε. Κρατάμε τα θετικά. Τα θετικά. Στην επίθεση πήγαμε. 81 στον Παναθηναϊκό, φίλε, δεν βάζουν πολύ μέσα στο ΑΚΑ. Μην το γελάς. Μην το γελάς. Στην άμυνα λίγο, εντάξει. Κρατάμε τα θετικά και το μάτς με το Λαύριο. Ποιο παίζει? Λαύριο, χαμός. Είναι τελικός. Λαύριο, χαμός. Αύριο και μεθαύριο θα δώσουμε και εισιτήρια για τον αγώνα για το Λαύριο. Για τους φίλους. Τώρα τι να πούμε. Έχεις να συμπληρώσει κάτι ή να το ακούσουμε το θέμα όπως το ανοίξαμε, το Παναθηναϊκός Ηρακλής? Όχι, ό,τι θέλετε, δεν έχω θέμα. Μπορώ να πω τα πάντα. Στην παρουσίαση του Εσάκη περάσει για καλά. Για το παιχνίδι. Η παρουσίαση του Εσάκη ήταν πολύ ωραία. Ήταν μια πρωτοβουλία της ΕΚΟ βασικά για κάποιες έτσι κινήσεις. Σε ένα κτίριο χαμός. Πολύ ωραίο. Ίδρυμα Γουλανδρή. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Φτωχικά όλα. Μουσείο εντωμεταξύ. Τρομερή ασφάλεια για να μπει. Πόρτες μεταλλικά, η τσάντα σας κύριε από εδώ, ναι, να περάσει κτλ. Το σακίδιό σας παρακαλώ φορέστε το από μπροστά. Αυτό που κολλάει. Από μπροστά, όχι στην πλάτη δηλαδή. Να το φοράς από μπροστά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν θέλει κάποιος και έχει κάτι μέσα στο σακίδιο. Ναι, δηλαδή. Τι μπροστά, τι πίσω. Τι μπροστά, τι πίσω. Δεν ξέρω. Ναι. Λέω παιδιά, συγγνώμη, λέω δημοσιογράφοι είμαστε. Λέω ήρθαμε για τη συνέντευξη τύπου. Λέει ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή από μπροστά τι είναι, ας πούμε. Safe. Πιο safe από το. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Το backpack να το έχεις μπροστά. Τέλος πάντων. Κάνα μπετόνι βενζίνη, έδωσε ή έκοσαν δώρο φεύγοντας. Αμόλυβδη. Κάνα βαρέλι βασικά χρειαζόμαστε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, μια δράση η οποία είναι όντως καλή και θα πρέπει να την ακούσει ο κόσμος, γιατί τι αφορά. Αφορά στο ότι ο καθένας μπορεί να προτείνει ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση στη γειτονιά του, ας πούμε. Ωραία. Ότι η μπασκέτα, ας πούμε, είναι σπασμένη, είναι την απέσιο. Δεν έχει στεφάνι. Ότι το τσιμέντο κάτω, γιατί για τσιμέντο μιλάμε, έχει 17 λακκούβες και 38 τρύπες. Ναι. Οτιδήποτε, ότι το, ναι, σηματόπλεγμα, τέλος πάντων, προτείνει το γήπεδό του, το βγάζει φωτογραφία, το στέλνει στα social media με το hashtag Make Your Point. Και το βλέπει αυτό μια επιτροπή. Mm-hmm. Η οποία θα είναι από ανθρώπους του ΕΣΑΙ και της ΕΚΟ, του ΨΑΚ, του συνδέσμου δηλαδή των παικτών κτλ. Ναι, και το φτιάχνουν. Και το φτιάχνουν. Και λέει αυτό το γήπεδο, ας πούμε, εκεί θα το φτιάξουμε και θα φτιάξουν αρκετά τέτοια γήπεδα ανοιχτά. Εντάξει, είναι καλή η πρωτοβουλία. Ωραία. Γιατί μην ξεχνάς ότι όλοι μεγαλώσαμε σε αυτά τα ανοιχτά γήπεδα του μπάσκετ. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, με το που άκουσα την ιδέα, αμέσως άρχισα να σκέφτομαι και θυμήθηκα 3-4 γήπεδα στην πόλη που θα μπορούσαν άνετα να φτιαχτούν. Μιλάμε για γήπεδα ανοιχτά, όχι τα πολύ διαδεδομένα, Ποσειδόνιο και τα λοιπά, που και εκεί θέλει δουλειά, αλλά κάποια έτσι στις γειτονιές. Άντε Κώστα, ξεκίνα. Θα στείλω εγώ, θα στείλω. Θα σε κάνουμε πρεσβευτή. Θα στείλω στο Ρετζί και έχει στην εκκλησία πάνω ένα κρυμμένο, το οποίο πάνε και παίζουν μπάλα. Ντροπή. 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 Πραγματικά. Ποια μπάλα. Ποιο ποδόσφαιρο, πραγματικά. Τι άθλημα είναι αυτό. Λοιπόν. Ναι, 22 γκάγκες κυνηγάνε επί μια μισή ώρα μια μπάλα με τα πόδια. Δηλαδή τεχνική περίεργη. Για να βάλουν ένα γκολ. Μήπως και. Μήπως και. Ναι. Και φυσικά με όλα τα παρελκόμενα. Χέρια, πέναλτι, αυτά. Ο διαιτητής πιασμένος. Ενώ στο μπάσκετ. Ενώ στο μπάσκετ πάνω, σε 14 δευτερόλεπτα μπορείς να δεις και 4 καλάθια. Δηλαδή το επιστέγασμα της προσπάθειας στο άθλημα. Ναι. Λοιπόν, και μια που λέγαμε για γκολ και για στοιχεία έτσι που μπορούν να μας εξάψουν λίγο ποδοσφαιρικά, ήρθε χθες η μεγάλη ανατροπή της Τότεναμ, Στέργιο. Είμαστε σίγουροι, Κώστα. Αυτό λέγαμε και στο Σλάβο στο διάλειμμα. Είμαστε σίγουροι. Στο 0-2, βέβαια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν εξωπραγματικό το Ολυμπιακός προηγήθηκε 0-2. Γιατί εξωπραγματικό, ρε φίλε? Εξωπραγματικό, Κώστα. Δεν θα το αναλύσω περαιτέρω.
Δεν νιώθηκε, έλα, από, δεν νιώθηκε από μπάλα πολύ, να αρχίσω να σου λέω. Έλα ρε παιδιά, εγώ δεν νιώθω. Πώς δεν νιώθω. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα στο Θερμαϊκό. Ψέματα. Στη δόξα διοικητηρίου, στο γήπεδο του Θερμαϊκού κάναμε προπονήσεις. Πού να τα ξέρετε τώρα, αυτά. Θα κλάψω τώρα. Πού να τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, για και πάμε. Λεφτά βγάλαμε και η Τότεναμ κέρδισε. Κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πω. Πάντα είναι κάτι που με το παρακολουθώ, η βαθμολογία. Μας φτάνει και η Καπερναούμ στη βαθμολογία να μας μειώνει. Το Λιχνεστάιν μας απειλεί στη βαθμολογία. Καμία ομάδα στην Ευρώπη καμία ομάδα σε τρία χρόνια. Δεν χρειάζεται να έχουμε ομάδα στην Ευρώπη. Κοίταξε, είναι παρήγορο διαβάζοντας το τι ισχύει από την μεθεπόμενη σεζόν που θα μπει στη ζωή μας και το Europa League 2. Είτε είσαι 18ος, είτε είσαι 56ος στη λίστα, είναι το ίδιο πράγμα. Άρα δεν θα έχουμε άγχος όταν θα πέσουμε. Μία ομάδα στο Champions League τον Απρίλιο μήνα, τα αποκριματικά. Καμία στο Europa League και δύο ομάδες στο Europa League 2. Θα παίζει με το Λιχτενστάιν. Πρώτα θα παίζει από το Δεκέμβριο τη προηγούμενη σεζόν. Για το δευτεραθλητή τη Μάλτα, γιατί ο πρωταθλητή θα μα έχει περάσει και θα έχει πάει πιο κάτω στον άλλο προκριματικό. Είναι Ολυμπιακό, δίνει βαθμού στην Ευρώπη. Μεταξύ, αν απομονώσει κάποιο μόνο τα πρωτοσέλιδα των κόκκινων εφημερίδων, θα νομίζω ότι ο Ολυμπιακό έχει τώρα 15 βαθμού, εντάξει. Όρθιοι, πολύ καλοί. Ναι, νικητή. Και τα χαλάσαμε στο τέλο. Νικητή έχουμε δει. Τα χάλασαν στο τέλο τα παιδιά. Σήμερα τι έχουν τα παιδιά, κάτσε να δει. Κάτι για και το Θεό μπλέκουνε μέσα. Ναι, ποιος Θεός σε ζήλεψε, θρύλε μου. Όταν τα έλεγε ο Άγγελος αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Ποιος Θεός σε ζήλεψε. Ένα απίστευτο λάθος τον πρόδωσε. Μου θυμίζει το ποιο κορμί σε ταξιδεύει. Αυτό το τίτλο. Το κορμί του Χαρικέιν. Σόκαρε, σόκαρε. Σόκαρε. Σόκαρε τους Άγγλους με τις γκολάρες. Αραμπί και Σεμέδο. Μαγική εικόνα 4-2. Συγκλονιστικός ο κόσμος. Βέβαια. Κάτι μου θυμίζει. Έβαψε κόκκινο το Λονδίνο. Και διαφήμιζε από κάτω Κώστα για το μουστάκι και τη γενιάδα. Κάτω αριστερά. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Για το μουστάκι και τη γενιάδα. Μαγική εικόνα το 4-2 από την Τότεναμ. Εγκληματικό. Έκλεψε φάουλ υπέρ του θρύλου ο Βούλγαρος και ήρθε η σοφάριση. Επίτηδες το λένε ο Βούλγαρος στο γράφο. Βούλγαρος ήταν. Μουρίνιο, ο Ολυμπιακός μας εξέπληξε. Μάρτιν τελικό στο μάτς με τη Φράστα. Λονδίνο αποστολή, Νίκος γυρνάς. Γυρνάς τι είναι. Νίκος all red. Μη γυρίσεις πίσω και το καμάρι. Ο Βερβελές. Δεν μου λες. Διπλή αποστολή. Μπράβο λοιπόν. Ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να κερδίσει για να προκριθεί στο Europa. Έτσι είναι, να βγει τρίτος. Ναι. Μόνο νίκη. Με Ερυθρό Αστέρα. Ναι, και αν πιαστεί για. Τα αδέρφια μας για στημένα μάτς η Μπάγκερν, τότε να μπορεί να περάσει στον επόμενο γύρο του Champions League. Αν κάνει τη δουλειά της τότε να σωστά. Γιατί μας πολεμάει σαν Ολυμπιακό και ο τέτοιος. Και ο Θόδωρος. Σίγουρα. Δεν μας αφήνει σε αυτό χλωρό. Αυτό στέει για όλα. Αυτό στέει για όλα. Ή και τελικά με τη Southampton έπαιζε με την Tottenham. το γίγαντα ρε. Τίποτα δεν είναι. Ωραίο βράδυ. Ωραίο βράδυ. Στο οπισθόφυλλο του πρωταθλητή Γαύρος Γάτα Σκύλος. 4-1 παιδιά, μην τη χάσετε. Μανώλης Γαβαθιώτης ήρθε νταμπλά στους εξυγιαντές από την αναφορά του Ολυμπιακού. Δέος και τρόμος στην ανήθικη εξυγίανση. Να το, τελειώσαμε. Κοίταξε από αύριο θεωρώ ότι θα πούμε στο κλίμα του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Είχαν τα παιδιά να ασχοληθούν με την Τότεναμ. Αλλά από αύριο. Εντάξει, θα το σχολιάσουμε συνέχεια. Θα πούμε και εμείς σιγά σιγά σε αριθμούς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Θα έχουμε μετά τις 12.30 μία συνέντευξη που νομίζω θα ακούσουμε αρκετά πράγματα. Και για το χθες και για το σήμερα και για το αύριο και για παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ένας άνθρωπος που τους ξέρει πολύ καλά, Κώστα, όλους. Και ειδικά μια συγκεκριμένη κατηγορία των παίκτων του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι άλλο θα έχουμε. Κορυφαίος προπονητής φέτος ποιος ήταν. Στον κόσμο. Ο Άγγελος. Ο Φερνάντο Σάντος. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, πριν από λίγο αυτό έγινε γνωστό. Go Village. Go Village. Μια επικίμορφη πραγματικά ιστορία αυτή. Go Village. Είναι η δεύτερη φορά που έχει τη σχετική διάκριση ο Σάντος μετά το 2016. Ναι. Ομοσπονδιακός προπονητής πλέον στην Πορτογαλία, έτσι το θυμόμαστε. Πρώην προπονητής εθνικής μας, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Σάντος, ο οποίος τον Ιούνιο κατέκτησε με την Πορτογαλία το Nations League. Κέρδισε τον Βραζιλιάνο Ομοσπονδιακό Τίτε κατά 10 μονάδες και τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που είναι στο Βέλγιο κατά 15, ενώ βρέθηκε 25 μονάδες μπροστά και από τον περσινό νικητή Didier Deschamps. Συγκέντρωσε 112 βαθμούς και έφτασε τον Ιωακίμ Λεύ στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης όλων των εποχών.
από τότε που ξεκίνησε με δύο πρώτες θέσεις. Αφότεροι βρίσκονται πίσω από τον Ντελμπόσκε που έχει κερδίσει 4 φορές αυτό το τρόπο από το 96. Δεν είναι ο Σάντος που έπαιζε αμυντικά κτλ. Ναι, είναι από. Χωρίς φυσικά να φέρει. Χωρίς να φέρει καθόλου από την αξία της διάκρισης αυτή, είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή κάποιο βραβείο. Μετράει τα αποτελέσματα ναι, κτλ. Συντελεστές με τα προαθλήματα, ναι, τις δυσκολίες κτλ. Και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Άλλη μια διάκριση για τον Φερνάντο Σάντος που κάποιοι του πετούσαν καλαμπόκια. Τον καρπουζά αυτόν. Τον πετούσαν, ε. Ναι. Καλαμπόκια. Καλαμπόκια. Που είχε πει για τις αρδελές. Ναι. Τον καημένο. Στο μεταξύ. Πήγε να κάνει μια μεταφορά ο άνθρωπος. Μια χαρά μεταφορά έκανε. Απλώς εκείνο το διάστημα δεν ήμασταν Κώστα έτοιμοι για τέτοιου είδους αναφορές. Σωστά. Και σχετισμούς. Ήμασταν λίγο σε μυστήρια φάση. Η επανάσταση δεν ξεκινούσε τότε. Δεν είχε ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει η επανάσταση. Έχει ξεκινήσει και ψιλοτελείωνε κιόλα. Όχι, τότε ξεκινούσε. Τότε ξεκινούσε. Τότε ξεκινούσε. Επανάσταση. Λοιπόν, πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο η Manchester City. 3,73 δισεκατομμύρια λίρες. Δισεκατομμύρια λίρες. Ναι. Στο μεταξύ. Η City Football Group, στην οποία ανήκει η Manchester City, έχει περιουσία 3,73 δισεκατομμύρια λίρες. Συγχαρητήρια. Στο μεταξύ, την ώρα που συμβαίνουν αυτά και σχολιάζουμε έτσι με χιούμορ και με καλή διάθεση όλα αυτά, στην Αλβανία γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Δηλαδή, πραγματικά ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα. Να στείλουμε τη συμπάθειά μας φυσικά. Δυστυχώς θύματα πολλά. 21. 21 τα άφησα χθες το βράδυ. Ναι, δεν ξέρω. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, οι εγκλωβισμένοι. Μεταξύ είχαμε και μεγάλο σεισμό στα Χανιά σήμερα το πρωί. Στην Κάρπαθο. Όχι στα Χανιά. Κρήτη. Εκεί ανάμεσα. Κρήτη με Κάρπαθο. 6,5 ναι. Ρίχτερ. Όχι. 5,8. Μάλιστα. 5,8 που ο οποίος έγινε ο σεισμός αισθητός και μέχρι την Αθήνα. Εντάξει, τώρα είπαμε. Μακριά από τη χώρα, μακριά από το όλο τον κόσμο, μακριά από κάθε άνθρωπο, αλλά η φύση, είπαμε, είναι ανεξέλεγκτη. Δεν μπορείς να την περιορίσεις. Πολλοί φορείς του αθλητισμού έχουν ήδη κάνει κινήσεις για συμπαράσταση στους σεισμόπληκτους της Αλβανίας, και σύνδεσμοι φιλάθλων και ομάδες και τα λοιπά, και έτσι πρέπει. Και αυτό που λέμε τώρα βέβαια από το πρωί και που λέμε και από τα διαδίκτυα και τα λοιπά, από αυτά τα social media, όταν ήταν στη Γαλλία ήταν καλά και τώρα που είναι στην Αλβανία δεν λέτε τίποτα. Έχει μια βάση. Εντάξει. Εντάξει, Κώστα, ο κόσμος, μάλλον πολλοί κόσμος δεν το έχει το κριτήριο και εντάξει, φέρεται και άγεται. Εντάξει, ακόμη και την κοινωνική ευαισθησία, μερικοί από εμάς την κάνουμε λόγω μόδας. Ναι, λέει, βάζει ο άλλος, θα βάλω και εγώ. Ήταν πιο πιασάρικη η γαλλική σημαία από την αλβανική. Ναι. Pray for France, pray for οτιδήποτε, ναι. Αλλά pray for Albania δεν έχει. Χαμός, μια φωτογραφία με ένα σκυλί διάσωσης, αλλά η φωτογραφία είναι ψεύτικη. Πριν από χρόνια. Παλιά. Δεν αυτό ξέρω. Πάλι. Εδώ Κώστα γράφανε πάρα πολύ. Αυτό πάλι απίστευτο. Για το άγαλμα του Δαβίδ, του Μιχαήλ Άλλεν, ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και κλαίει ο Μέγας Αλέξανδρος και κλαίει. Παιδιά, νομίζω είναι ο τέτοιος είναι. Ο Δαβίδ. Ναι, αλλά έκλαιγε. Ο Δαβίδ. Εμείς το περάσαμε. Έμοιαζε λίγο με τον Μέγα Αλέξανδρο. Έκλαιγε. Με τον Μπιμπίλα, ναι, έτσι. Ο Σπύρος Μπιμπίλας. Λοιπόν, το θέμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι περνάνε δύσκολα οι άνθρωποι στη γειτονική χώρα. Τη συμπαράστασή μας. Μπράβο να πούμε στους συνδέσμους φιλάθλων όλων των ομάδων που έχουν κάνει κινήσεις και μαζεύουν εφόδια για να σταλούν στην Αλβανία. Βεβαίως, τώρα ό,τι και να πεις, συμπαράσταση. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και οι υποδομές στη γειτονική χώρα. Ίσως παίζει και αυτό ένα ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Δυστυχώς. Αλλιώς χτίζεται ένα σπίτι πλέον σε μια δυνατή οικονομικά χώρα και αλλιώς χτίζεται ένα σπίτι σε μια πιο ασθενή χώρα. Ναι. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Δυστυχώς. Πόσο μάλλον βέβαια σε χωριά, σε βουνά, σε ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και σε εμά εδώ και μα παντού. Τα βλέπουμε, Κώστα. Πλημμύριζε και η Ολυμπιάδα, πλημμύρισε το ένα, πλημμύρισε η Θάσος, πλημμύρισε. Εντάξει. Καλά, η Ολυμπιάδα πλημμύρισε γιατί κάποιοι μπαζώσαν τα ρέματα για να βρουν το χρυσό. Τον βρήκαν το χρυσό τελικά. Δεν τον βρήκαν το χρυσό. Ναι, αλλά διαφημίζουν δεξιά και αριστερά ότι όλα είναι εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι όλα εντάξει. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η φύση ίδια. Πλημμύρισε όλο το.
δεν είναι γι' αυτό που λέω, χαίρετε. Ο πανηγυρισμός. Ω, τι ζούμε ρε φίλε. Καλά, τι νόμιζες. Το βρήκε και το άρεσε τώρα, το άρεσε. Παιδιά, δηλαδή. Χρήσανθε, να φύγω. Για τελευταία φορά. Θα φύγω. Υπάρχει άνθρωπος που ακούει στο σπίτι του. Και είναι ήρεμος. Και εγώ φεύγω. Και εγώ φεύγω. Όχι, εγώ δεν φεύγω. Τους ξύπνησα όλους τώρα. Λοιπόν, Χρήσανθε. Για την νίκη της Τότεναμ, ρε παιδιά, το κάναμε. Παιδιά, άκου να σου πω, Χρήσανθε. Δεν ακούω τίποτα. Για τελευταία φορά. Γιατί. Για την νίκη της Τότεναμ. Χρήσανθε, είμαι και εγώ παθών. Παθών. Από σένα συγκεκριμένα. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο. Ναι. Και έχεις το ραδιόφωνο σε μία. Δεν φώναξα τώρα, ρε παιδιά. Έβαλες τον Ντούκα. Φίλε, μια τον Ντούκα. Έλεος. Συγγνώμη. Καταρχήν. Ξύπνησα όποιον πάει ο άλλος στο τρακάρι. Ντουπ! Άμα τι λέει, τι έγινε. Ή κάποιο τρακάρι επειδή τρόμαξε. Ναι, όντως. Ακριβώς. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Καλά, δόξα Θεώ. Ήθελα να κάνω μια δυναμική έξοδο. Είσοδο. Ναι, έκανες. Και τα κατάφερες. Και την έκανα. Τα κατάφερες. Κώστα, τι έγινε, πού είσαι. 545-26, τα μηνύματά σας για τα συγχαρητήρια στο Χρήσανθο. Δεν είναι πολύ, πολύ καλό κοστίμο. Πω ένα πράγμα. Ωραίες οι κόρνες. Τρομερή βρώμα. Ωραία μύρισε. Τι ωραία. Δεν ήταν η κόρνα. Από τον πόχο μήνε. Δεν ήταν η κόρνα. Από τον πόχο. Η εκπομπή έχει κλάση. Ποιος αυτός! Ωραία περνάμε. Λοιπόν, θα αναπτυχθούμε και συνέχεια στα υπόλοιπα θέματα. Απλά να πω σαν πρώτη... Είδηση. Όχι. Καταρχήν να σου πω κάτι. Είδες που χθες που έλειπε αυτός και προχθές τι ήρεμος που ήμουν. Αυτός φταίει. Ναι. Εγώ φταίω. Ο Κούσης φταίει. Τι ωραία κουβέντα κάναμε, ηρεμία. Τι να με, όχι, μην αυτό θέλουμε να βγάζουμε. Θα πάω πάλι κάτω στην Αθήνα με τους φίλους μου. Ναι, όντως είδα. Θα λέμε εκεί πάλι όλα τα πηγαδάκια. Σου είπα έλα. Σου είπα έλα. Είναι αλήθεια, αλλά είχα δουλειά εδώ. Θα ξαναγίνει το κονέ αυτό να ξέρεις. Στο επόμενο κονέ θα πάω. Από εβδομάδα. Τι. Αλλά θα ξαναγίνει. Ωραία, θα πάμε. Θα πάμε. Τετράδα. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να βρούμε ημερομηνίες. Δεν ψιλοβολεύει από ότι είδαμε λίγο το. Πότε θα διοργανώσουμε το καλεντάρι. Το καλεντάρι. Το καλεντάρι. Και εντάξει. Μακάρι να συνοδευτεί με κάτι καλύτερο γιατί με 50 πόντους στην κεφάλα. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να γλεντάμε και να παραγυρίζουμε. Το 25 πλάς. Ήταν επί δύο. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν τον αγώνα, ναι. Το πήγε 27,5 και λέω, όχ, αφού το ανεβάζουν, λέω, πάμε λόγια συντριβή. Το καλύτερο, φίλε, στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι αυτό που λίγοι καταλαβαίνουν. Η φωτογραφία που έχει βγει ο πρόεδρος. Δεν βγήκε, παιδιά, αυτό. Και τρώει ξεφωνητό γιατί πήγε με το φριντέτ. Είπε ότι θέλω να βγω φωτογραφία. Δεν έχει βγει φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία που βγήκε ένα παίκτη. Ποιο είναι ο πρόεδρος με ένα παίκτη του Παναθηναϊκού. Εγώ αυτό νόμιζα. Κούτι, εγώ δεν την είδα. Εγώ την είδα. Όντως. Ναι. Και τον ξεφωνίζουν όλοι οι Ηρακλειδείς. Λέει γιατί είπε, λέει για το φριντέτ και αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, βγήκε μια φωτογραφία. Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται η πρόεδρε. Να καταλάβουμε κάτι. Η πρόεδρε δεν είναι. Οπαδοί, οι πρόεδροι πρέπει να. Ή τα στελέχη των ομάδων. Ωραία. Δεν μπορεί ο Σούκης. Αν φας να πέντε γκολ εσύ από τη Λάρισα, να πας να βγεις με τον Σεφέροβιτς να βγει ο Καρυπίδης. Μισό λεπτό. Δηλαδή πήγε πριν. Πριν την 50άρα. Είναι πριν το μάτς η φωτογραφία. Όχι, δεν είναι. Είσαι σίγουρος. Εγώ την είδα την ώρα του μάτς. Πόσα, όχι. Τότε είδα άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, γιατί έχει βγει και άλλη φωτογραφία. Έχει βγει φωτογραφία με το Φρεντέτ. Με ποιον έχει βγει. Στο χαιρετισμό μπροστά μου, ναι. Τον είπε για πλάκα. Λέει να. I want to make a picture with you. Και του λέει ο Φρεντέτ, OK, Mr. President, χαχαχαχοχού, κάνε ένα high five και φύγαν αυτό. Ναι. That's it. Ωραία. Και απλά μετά ο πρόεδρος, επειδή ξέρεις ότι επικοινωνιακά είναι. Ο καλύτερος, ναι. Ακριβώς. Ναι. Το είπε και στην τηλεόραση. Δηλαδή, αν δεν το έλεγε, ναι. ο ίδιος. Εντάξει, ο άνθρωπος τι είπε, φίλε. Ακούω μια φωτογραφία με ένα καλό παίκτη. Κακό είναι. Και είπε μετά ότι. Στην ψυχολογία δεν είναι. Ναι. Κακό του καλό του φιλάθλου. Εντάξει. Okay. Μιας και λέγαμε είπε νωρίτερα... μετά ότι βγαίνει και άλλοι με τον Χατζηπαναγή. Ο Φρεντέτ δεν είναι ο Χατζηπαναγή. Μια και λέγαμε νωρίτερα για τον Τότεναμ. Ένα πρώην άσος της Τότεναμ, ο μεγάλος Χρήσανθε και Κώστα Γιούνκερ Κλίσμαν. Κλίσμαν! Απεχτάρα. Που λένε μεγάλο. Θα είναι προπονητής, επιστρέφει στην Γερμανία μετά από χρόνια νομίζω. Γιατί ναι. Στην Αμερική ήταν, στην Λος Άντζελες χρόνια. Στην Αμερική, στην Αμερική. Και στην εθνική ομάδα και γενικότερα ήταν κάτοικος Λος Άντζελες. Ηχέτα Βερολίνου. Ποιος τον καρτερί. Αποχαιρέτησε τον Άντε Κόβιτς, όχι τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Αυστραλό εκείνον, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ πήρε το Κύπρο του 2001. Και ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Γιούργκεν Κλίσμαν. Λοιπόν,
σε πότε φάση αυτά, γιατί να πάμε να είμαστε συνεπείς με τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Έχουμε! Έχουμε! Σας υπενθυμίζω ότι στις 5 στο γήπεδο της Τούμπας η K19 του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου στον αγώνα Revanse για το UEFA Youth League, το Champions League των νέων. Το 3-0 στο Κίεβο, στο Βαλερί Λομπανόφσκι, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, έχω την εντύπωση. Είναι πολύ δύσκολο, καλή ομάδα, δύσκολο αποτέλεσμα. Δυναμό Κιέβου, πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αν ο ΠΑΟΚ σκοράρει νωρίς και πρώτος, ίσως γίνουμε μάρτυρες ενός θαύματος. Θα αναφερθούμε συνέχεια και σε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι εκεί ο Σταύρος Κόλκας, Χρήσανθε. Ο Σταύρος Κόλκας. Βέβαια. Πού θα είναι. Αγχώνεται το Σταύρο να πάει περιγραφές και τέτοια. 5 ώρα. Μα θέλει να πάει. Έχει δημοσιοσχετίστηκε κάτι. Όχι, παρακολουθεί και εγώ κιόλας. Και ο Σταύρος. Έτσι πρέπει. Περίμενε λίγο. Ο Σταύρος Κόλκας, ω τι θα είναι. Όπα. Ω τι θα είναι. Γιατί ως ρεπόρτερ. Περίμενε, το έχει το ΠΑΟΚ TV. Μήπως θα πάει. Όχι, όχι. Άλλο συνάδελφο. Άλλο έχει συνάδελφο. Μήπως είναι στο post game. Όχι, όχι. Γιατί γράφει καλύτερα από όλου στο post game. Το σημειώνω. Ήταν ο Σταύρος και στο match με. Εσύ έβγαινες. Εσύ έβγαινες. Εγώ έβγαινα, ο Σταύρος ήρθε. Εσύ θα πας σήμερα. Όχι. Χωρίς θα έχουμε. Χωρίς τον Κόλκα. Θα χώνει τον Κόλκα. Χώνει τον Κόλκα. Χώνει τον Κόλκα. Λοιπόν, θα τον βγάζουμε στο Λαμπαοτάρι. Στην αγαπημένη του εκπομπή. Έτσι. Στην αγαπημένη του εκπομπή. Στην εκπομπή που ακούνε όλοι παοξίδες. Έτσι. Μα παίρνει και τηλέφωνο και το λένε. Το ξέρω. Τι νόμιζες. Και το ΠΑΟΚ 24 το ακούνε όλοι οι Αριανοί. Εστεριό. 100% Κώστα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστά και αυτό. Σωστά και αυτό. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα. DK Toys. DK Toys. Η καλύτερη συλλογή για τη Super League. Η μοναδική για τη Super League, φίλε. Δεν υπάρχει άλλη. Αποκλειστικά. Είναι αποκλειστική συνεργασία. Όλες οι άλλες συλλογές έχουν μέσα, σου λέει, οι καλύτεροι αστέρες του ποδοσφαίρου κτλ. Super League, μόνο DK Toys. Super League, ένα. Ένα, ναι, σωστό. Είναι... σωστό. Σωστό, σωστό. Δεν θα βρείτε τη δύο, νομίζω, σωστό. Μέσα. Είναι οι δύο μέσα. Όχι. Όχι ακόμα. Του χρόνου. Του χρόνου. Η DK Toys. Ναι, η Ηρακλή του χρόνου θα έχει. Τι πού. Ηρακλή. Στη Super League, ένα, ναι. Που όπω το σήμα κάπου του Ηρακλή ήταν το ΙΤΑ με ασημένιο που είχαν. Ναι. Ο Περόνε. Σταματάει το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Πρόσερε πάρα πολλά και τον ευχαριστούμε. Τι? Δεν βγήκε κίνητρο στην τρίτη κατηγορία. Με ποιο παίζουμε τώρα αυτή την Κυριακή. Το παθήλακο. Τον ατρόμητο Αγία Παρασκευή. Ούτε καν πλαγιαρίου δηλαδή. Εκεί έχει, πήραμε πληροφορίες, θες κάτι σουβλάκια, λέει ωραία, κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε πολλά για Ηρακλή, Χρήσανθε, αργότερα στην εκπομπή. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ερασιτέχνη και απ' όλα. Γιατί γέλασες. Γιατί γέλασες το ποδόσφαιρο. Θυμάσαι πότε έχεις να κερδίσεις το Καφτατζόγλιο. Θα κάνει και πολλά χρόνια ακόμα. Από πότε έχεις να έρθει στο Καφτατζόγλιο, Στέργιο. Θα το κάνει δικό του το Καφτατζόγλιο. Όντως, σκάνδαλο. Με την Καλυψό, σκάνδαλο. Με την κυρία Καλυψό Γούλα ή Γουλά. Γούλα. Θα πρέπει να τη βγάλουμε, Κώστα. Τη νέα πρόεδρο του Καφτατζόγλιου, ξύπνα. Τώρα ανέλαβε, χθες διορίστηκε. Την υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Και αντιπρόεδρος. Ποιος. Μπασκετικός. Ποιος? Ο Τσάκος, ο γιος, ο Κώστας. Ο Τσάκος. Λοιπόν, ξεφεύγουμε. DK Toys. Δικηγόρος. Στα και περίπτερα... η Καλυψό δικηγόρος. Ναι. Σε περίπτερα και σε καταστήματα ψηλικών. Έτσι. Και αν δεν τα βρείτε, πείτε τους να τα φέρουν. Η Dialog είναι μαζί μας όπως κάθε μέρα. Αν ψάχνετε δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια και μιλάτε και διαβάζετε apps στα γερμανικά, η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε είναι η συνεργασία με την Dialog, να πιάσετε δουλειά στην Dialog, η οποία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Πάρα πολλά προνόμια και bonus. Δεν αφορούν θέσεις εργασίας πωλής μέσω τηλεφώνου. Μπείτε στο dialog.gr για περισσότερες πληροφορίες και μαζί μας την πρώτη ώρα η Jackson Service, η οποία σας ρυθμίζει, σας ελέγχει και σας επισκευάζει εάν χρειάζεται, γιατί μπορεί κάλλιστα και να μην χρειάζεται. Έτσι. Τον βενζινοκινητήρα σας σε νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε κάποιο συνεργείο αυτοκινήτων. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, στο κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-93-37-87, στο ίντερνετ jacksonservice.gr. Και γλιτώνετε και χρήματα, έχετε καλύτερη απόδοση στον κινητήρα σας. Πάμε στο διάλειμμα. Δώσατε κανένα δώρο, τίποτα. Όχι. Κανα μάτσα έχετε, κανένα αυτό. Αύριο θα δώσουμε, αύριο, αύριο και μεθαύριο. Πέμπτη αύριο και Παρασκευή. Ωραία, θες να δώσω δύο εισιτήρια Άρης Λαμία. Εννοείται. Κάνε 15 ευρώ το εισιτήριο. 15 ευρώ κάνει το εισιτήριο. Δώσε 5. Δεν έχω 5. Δύο, εντάξει. Έχω δύο εισιτήρια. Θα δώσω και αύριο το απόγευμα. Ναι. Δύο εισιτηριάκια. 15 ευρώ κάνει το εισιτήριο, φίλε. Διπλό. Πάρε κι άλλα 5. Να γίνει πενταπλό. Διπλό, διπλά. Ναι, 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 μήνυμα. Μήνυμα. Τι? Με μήνυμα. Μήνυματάκι. Θα μας λένε ότι θέλουν για την εκπομπή. FM και ονοματεπώνυμο στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε λίγο στο κλίμα του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Με τη σκόρη να άφησα τον καφέ έξω, φίλε. Ναι. Και πήρα το νερό. Έχω ήδη 5 μηνύματα για σένα. Τι? Για την κόρνα, όχι ιδιαίτερα τιμητικά. Εντάξει, φίλε, είναι προκατηλημένη. Αν το κάνω Κόλκας,
Άκουλε, γιατί τέτοιοι είστε. Ξέρω, αν έμπαινε ο Σταύρος. Δεν το έχει κάνει, δεν μπορεί να παρατηρήσει. Άκουλε, έχει κάνει άλλα. Αν έμπαινε ο Κόλκας και εκπατούσε την κόρνα, θα λέγανε παλικάρι, παλικάρι, τι παιχταράσεις εσύ κτλ. Το ίδιο, γιατί εμένα με αποθεώνας μία Αριανή. Έχω 6 μηνύματα εγώ που λένε μπράβο και τέτοια. Θα μου τα δείξεις στο διάλειμμα. Και εσύ το ίδιο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας. Όχι. Ωραία, περιμένουμε. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι πέντε, άμα λες, άμα με δουν στον δρόμο, high five θα κάνουμε. Να ξέρεις. Καλά, μπορεί κάποιος. Πέντε ή τέσσερις, όχι σίγουρα. Εγώ όλο θα κάνει high five. Εντάξει, μπορεί να είναι στο κεφάλι μου το χέρι του. Πέντε μπορεί, ναι. Όχι, τέσσερις, όχι. Δύσκολο. Τι, δεν θα μου μιλήσουν. Θα με βρίσουν. Οι τρεις σίγουρα δεν θα σου μιλήσουν. Ούτε αυτού έχω ένα. Μπορεί να ανοίξω κάνα πινελίκι. Πινελίκι, μέχρι εκεί. Δεν είμαστε. Κατά της βίας. Κατά της βίας είμαστε. Και εγώ συμφωνώ. Όχι, εντάξει. Αυτά είναι. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Κόντρα σε όσα ευαγγελίζονται ορισμένοι, είμαστε normal άνθρωποι κι εμείς. Ναι. Δεν είμαστε. Ευαγγελίζονται, ήταν πολύ καλό ο συνειρμός. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η γραμμή μας, είμαι στην TV 100. Όταν δούλευα στην TV 100, το πάρκινγκ στην TV 100 είναι εκεί κάτω, μπροστά. Κατεβαίνω κάτω στο αυτοκίνητο, πάω να φύγω, σταματάει ένα αυτοκίνητο. Ο οποίος φαίνεται ότι είναι ΠΑΟΚ ο τύπος, σταματάει, με κοιτάει. Με βλέπει, αντιλαμβάνει, καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ. Γυρίζει, ενώ ξέρεις αυτό που βλέπεις ότι σε κοιτάει μία, σε καταλαβαίνει και ξαναγυρνάει το κεφάλι και ετοιμάζεται, αλλά σκέφτεται τι θα πει. Φαίνεται. Του λέω, άντε πες. Και μου κάνει επικό, δηλαδή τον αποθεώνω. Ήταν μετά Κώστας Βασιλόπουλος εκεί πέρα και τα λοιπά, γελούσε δύο μέρες. Και μου λέει, τρεις φορές. Και φεύγει. Δεν είπε τίποτα. Δηλαδή, ούτε πινελίκι, ούτε κάτι. Είπα αυτό, τρεις φορές. Και φεύγει. Δηλαδή, αυτός, φίλε. Όσο κι αν εκείνη τη στιγμή τρελαίνεσαι από τη μία, ρε φίλε, είναι ωραίο. Ναι. Είναι χουλιά μας. Δεν είναι χουλιά μας. Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν πριν την τρίτη φορά. Για το που σας έλεγα νωρίτερα. Το κατάλαβες τώρα, ναι, ήταν βέβαια. Πριν την τρίτη φορά. Ωραία. Προφητικός. Για το μάτς K19 ναι. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Δηλαδή πας στα εκδοτήρια, παίρνεις μια πρόσκληση και μπαίνεις δωρεάν. Α. Στο κήπεδο. Πώς θα πουλήσω τότε PAOK TV, ρε φίλε, εγώ. Για τους κατόχους ετήσια συνδρομής είναι δωρεάν το παιχνίδι. Α, εμείς θα το δούμε κούτρα. Και δηλαδή. Για pay per view, δηλαδή μόνο για αυτό το match, αν δεν είσαι. Ναι. Είναι 1,5 ευρώ. Α, ωραία, εντάξει. 1,5 ευρωδάκι. Το δίνω το 1,5 ευρώ. Αλλά επειδή ο καιρός δείχνει να είναι καλός, βέβαια μέχρι το απόγευμα θα πέσει λίγο που δεν μου κάνει. Ναι, ο άλλος όμως που είναι στην Καβάλα, φίλε, δεν θα σηκωθεί να Όχι, στην Καβάλα θα δει. Αλλά αν είσαι στην Τριανδρία ή στο κέντρο. Ξέρεις τι, έχει ενδιαφέρον να δούμε. Όχι για λόγους εμπορικότητας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για λόγους το κατά πόσο όλοι αυτοί που κατά καιρούς μιλάνε για τις ακαδημίες, που ζητάνε να επενδύουν, που ζητάνε να παίζουν τα δικά μας παιδιά ή οτιδήποτε, θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν το 1,5 ευρώ για να δουν αυτό το μάτς. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν το λέω εμπορικά ή για να μετρήσουμε τον κόσμο ή πόση απήχηση έχει, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που καθημερινά και σε εμάς και στον Άρη και στον Πάκο και παντού λένε προωθήστε τα δικά μας παιδιά, δώστε μια βάση στις ακαδημίες. Που πάω, αν δεν κάνω λάθος, δίνει κανένα διάρρη εκατομμύριο. 2,5 και πλάσιν. Μπράβο. Δηλαδή τρία παρακάτι κάθε χρόνο. Πόσοι λοιπόν θα μπουν στη διαδικασία αυτή του να πληρώσουν και κάποια χρήματα για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι που είναι και ευρωπαϊκό, δεν είναι. Γιατί για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είμαι βέβαιος ότι θα κάτσουν να το δούνε. Αρκετοί το K19. Αυτό ποτέ είναι. Πρέπει να δούμε και αυτό. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πρέπει να δούμε ποτέ είναι και αυτό. Ναι. Ωραία. Να το λοιπόν. Καλύψουμε και αυτό πρέπει. Ποιο. Όλα τα πάντα. Θα πας εσύ αφού στην Αθήνα τα πάμε. Πού, πότε? Την Κυριακή, για τον ντέρμπι. Πάω άνετα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας όμως. Οπότε, δεν τον έχουμε, τον είχαμε. Σε λίγο θα τον έχουμε. Έπεσε. Μαριλής, έπεσε. Εντάξει, σε λίγο. Ναι. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν. Η Μέγκιν Τρίο ποια είναι, Κώστα? Ας τη Μέγκιν Τρίο, ρε, μην ασχολείσαι. Εμένα είχα να έρθει ο καλεσμένος. Από το GNTM, πώς τα λένε αυτά. Τι είναι αυτό, αυτό το. Πέρσι, ναι. Με τα μοντέλα αυτό. Η Μέγκιν, ναι, πέρσι. Περσινή. Και γιατί δεν λένε τρίο? Είναι Αλβανό. Αλβανί. Είναι Αλβανό. Αλβανό. Είναι Αλβανί, ήθελα να πω. Συγγνώμη. Εντάξει, ρε παιδιά. Εδώ άλλος είπε. Εδώ άλλος είπε. Μπράβο. Πίτσα. Βούρτσα. Είναι Αλβανί. Ωραία. Και. Ωραία. Εντάξει, ναι. Καλή. Εντάξει. Καλή. Ωραία. Ποιον περιμένουμε, παιδιά? Λοιπόν, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μάλλον, το μεγάλο παιχνίδι, ναι. Θα μας απασχολήσει αυτές τις ημέρες και είναι λογικό νομίζω, Στέργιο, έτσι. Μ' αρέσει που υπάρχει ηρεμία. Δεν ξέρω αν από σήμερα αρχίσει τώρα το πανηγύρι. Το λέγαμε και πριν. Ο διαιτητής πότε βγαίνει? Βγήκε. Ξένος νομίζω μέχρι αύριο. Ξένος αυτός που παίζει πάντα, αυτός ο.
Να παίξει αυτός που έπαιξε στην Τούμπα το ΠΑΟ Κάρης. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι παίζει πολύ δυνατά να είναι Ιταλός. Έτσι λένε και το μπορεί να κάνει. Ιταλός, αυτός που ευνόησε τον ΠΑΟΚ στο Άρης ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συνέχεια εννοείται, ναι. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Εσείς τα λέτε. Εσείς τα λέτε, εσείς τα γράφετε. Ιταλός, Στις 7.30 έχει ενδιαφέρον. Ιταλός. Σε τέτοιο ντέρμπι πρώτη φορά δεν. Μόνο στο Άρης ΠΑΟΚ δεν ήταν Ιταλός. Υπήρχε σε άλλο Ιταλός. Από αυτά τα Παναθηναϊκό στα ΑΕΚ. Θα πρέπει να βρεθεί και κάποιος που να είναι διαθέσιμος. Το θέμα είναι να δούμε αν θα μπουν ξένοι και στο ΒΑΡ. Για μένα είναι κομβική σημασία αυτό, γιατί παιδιά οι Έλληνες δεν μπορούν στο χορτάρι, οι διαιτητές, πόσο μάλλον στο ΒΑΡ. Αφού το ΒΑΡ δεν δουλεύει στο Καρισκάκι. Δουλεύει. Θα το κάνουμε μια αναβάθμιση. Κοιτάξτε, πλέον το ΒΑΡ δεν είναι όπως τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που ήταν εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Που ήταν τις τρεις αγωνιστικές που ήταν σε βάν έξω από τα γήπεδα. Τώρα είναι πλέον εγκατεστημένο μέσα. Άρα εκεί δεν ούτε του ενοχλεί κανένας ούτε τίποτα. Καταλαβές. Δηλαδή τώρα είναι στο καμαράκι σε αυτό που έχει γίνει στην ΕΠΟ. Γραμμή έχουμε. Όχι. Άμα έχουμε θα μιλήσω. Ναι, εντάξει, λέω μήπως. Λοιπόν, επομένως είναι λίγο διαφορετικό τώρα. Είναι λίγο πιο ασφαλές και για αυτούς και δεν υπάρχουν και επιρροές. Εκτός αν πει ο μέλος με σε καμιά δε και πει αυτό άστο, αυτό βάλτο, εκείνο. Εντάξει, εγώ λέω πάντως Στέργιο, επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε, έχει σε κάτι δίκιο ο Ολυμπιακός, μια που τον στηρίζω ενίοτε, αλλά νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ, όπως σε όλες τις χώρες υπάρχουν οι απομαγνητοφωνήσεις του ΒΑΡ και δίνονται στις ομάδες, οι συνομιλίες των διαιτητών και των. Να δίνονται και τώρα στις ομάδες. Όπως γίνονται παντού. Για ποιο λόγο? Για να ξέρω. Γιατί, να σου πω για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί να του λέει όλα αυτά. Πρέπει πια να τα μαθαίνουν. Γιατί μπορεί να του ο ΠΑΟΚ τι ζητάει να μην δίνονται στην. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα θα συμφωνήσεις. Έχει κάνει έτοιμα ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό το έχει πει. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει πει ναι ή όχι. Καταλαβες. Δηλαδή να μαθαίνουν οι ομάδες που να λένε δώστο. Δεν το είδα. Σε όλο τον πλανήτη που υπάρχει ΒΑΡ, δεν υπάρχει ούτε μία χώρα με ΒΑΡ. Η Αγγλία δηλαδή. Που οι συνομιλίες να μην δίνονται στις εμπλεκόμενες ομάδες. Εγώ δεν είπα να γίνονται fake volant. Βάλτος και μια ρήτρα. Μη δημοσιοποιήσεις. Να μην βγούνε. Ναι, κάνε κάτι. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός το ζητάει αυτό, προφανώς θα το χρησιμοποιήσει μετά. Και αυτό. Για να λέει στην Κέδο ότι να ορίστε, λέγατε εγώ, ότι. Εγώ λέω όμως, φίλε, ότι σε τρεις περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός είναι πιο θυγμένος από τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τον ΒΑΡ. Δηλαδή. Περίμενε να το πω. Ότι δηλαδή έχει ευνοηθεί από το ΒΑΡ και από τις συνομιλίες θα θυχτεί. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά υπόσχεσαι και ήταν. Πιο θυγμένος. Εντάξει, το παλιό. Πιο θυγμένος εννοώ, φίλε, από το συγκεκριμένο κομμάτι. Πιο χαμένος. Αμέσως πήγες να με φας. Όχι. Ευνοημένος είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή, μία συνομιλία αμέσως να με φας. Ναι. Υπέρ σου είναι αυτό που λέω. Ναι, άντε. Και είναι και τη βδομάδα πριν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Τη βδομάδα. Λέω λοιπόν ότι αν ξέραμε εμείς την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τι λέει ο Κουμπαράκης, ο Τζομπ, ήταν εκεί πέρα ο Κουμπαράκης, ναι, ο Βάρας. Τι λέει ο ένας τον άλλον, φίλε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να καταλάβουμε ποιος έκανε τι. Μετά γίνεται ρόμπα η όλη κατάσταση, ρε Χρυσάνθε. Δεν γίνεται να βιώνουν αυτοί οι διάλογοι προς τώρα δεν είναι ρόμπα. Χρυσάνθε, εδώ τώρα και με δηλαδή, το ΒΑΡ. Δηλαδή στο φάουλ εκεί με το Σιδηρόπουλο στην ΑΕΚ. Λέγαμε όλοι. Θες να ξέρεις τι λέει ο ΒΑΡ στον τέτοιο. Γιατί αν εκεί ο Σιδηρόπουλος του λέει είναι φάουλ. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι φάουλ. Γιατί προφανώς έχουν ένα κώδικα. Αλλά από τα λόγια θα καταλαβαίνεις και πότε κάποιος σε σπρώχνει να πει. Δηλαδή, προχθές, αν ο Σκουλάς λέει. Συγγνώμη, η δουλειά του ΒΑΡ δεν είναι να το λέει ότι είναι πέναλτι. Όχι ακριβώς. Δες το λίγο. Είναι να τον συμβουλέψει. Ότι κάτι έγινε υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει ενδεχόμενη παράβαση. Πιθανή δες το λίγο κι εσύ. Δες το κι εσύ. Δες το. Τώρα, αυτοί μπορεί, τώρα που ξέρουν ότι δεν τους γράφει κανένας. Μπορεί να λένε ότι θέλουν. Ή ξέρουν ότι δεν δίνονται αυτά που τους γράφουν, γιατί μπορεί να τους γράφουν και κάποια στιγμή του χρόνου σίγουρα στη δίκη στο Open να δούμε τι είπε ο Κουμπαράκης στο Τζοβάρα, η δίκη αποκαλύπτει. Ναι, ότι είπε εδώ στο πέναλτι, όχι δεν το δίνω. Ναι, και μετά από δύο χρόνια να του λέει είναι πέναλτι, θα εκτεθούμε, θα ξεφτυλιστούμε και αυτός να δείχνει out. Και ο διαιτητής μπορεί να πει όχι εγώ δεν το δίνω, το θεωρώ ότι δεν λοιπόν, είναι. Λοιπόν πρέπει να έχουμε ξένους και στο VAR. Και ξένους μέχρι και στην τρίτη κατηγορία της έψης μου. Να λένε, it's a penalty. It's a penalty. Give it. No, I don't.
No. Ο Έλληνας διαιτητής διαχρονικά έχει δώσει εξιστάσεις και έχει αποτύχει παταγωδός. Δεν μπορεί να ξεφύγει, ρε φίλε. Ο Έλληνας διαιτητής να κάτσει σπίτι του, κρύζανε. Σκέφτεται το άσπρο πόλο, σκέφτεται να το κάτσει σπιτάκι του. Να κάτσει σπιτάκι του. Που κρύωνε ο άλλο. Ναι. Όποιο φοβάται πάει και κοιμάται. Να κάτσει σπιτάκι του. Πώς θα πάει και κοιμάται 1,5 χιλιάρικο το παιχνίδι. Πώς θα πάει. Δεν το φταίει κανείς τότε. Συν, περίμενε. Και το 1,5 χιλιάρικο το παιχνίδι. Πρόσεχε λίγο. Εάν παίρνει 1,5 πρέπει να το δικαιολογεί χρυσά. Το 1,5 χιλιάρικο. Να είναι έτοιμο. Κώστα. Ο Τζοβάρας στο Άρης Ολυμπιακός, ναι, ναι, δεν έχει δει ούτε αυτός ούτε ο βοηθός που παίζει βόλεϊ ο άλλος. Και του το λέει το ΒΑΡ. Πες μου λίγο σε παρακαλώ. Τι ακριβώς δεν έχει δει. Δηλαδή γίνεται να μην το δεις. Και ωραία, δεν το βλέπεις. Μπορεί να κοιτούσε τον πλάγιο εκείνη την ώρα. Ρε. Και αυτός και ο βοηθός. Και ο βοηθός να κοιτούσαν κάτι, λέω, μπορεί. Σαν τον κάκο που είπε στο τέλος. Δεν, αλλά μου θέλω να τη προσοχή η καρατιά. Ακριβώς. Γιατί είμαι οδηγία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το βλέπει. Μπορεί να σου πει, δεν το είδα. Τι δεν το είδα. Ότι κοιτούσα αλλού. Μπήκε ένα περιστέρι μπροστά μου και ωραία, δεν το είδα. 400 ευρώ πρόστιμο τα 1500. Σωστά. Πόσο. Το παίρνει κανονικά. Ναι, έτσι. Όλοι ναι, τους το παίρνουν κανονικά. Γι' αυτό λέμε ότι οφείλουν να είναι έτοιμοι. Σε όλα τα επίπεδα. Και ψυχολογικά και αγωνιστικά και από φυσική κατάσταση και από όλα. Έτοιμοι είναι. Αλλά στην Ελλάδα μπαίνουν άλλες παράμετροι. Oh. Και ξέρεις γιατί φαίνεται ότι είναι έτοιμοι. Γιατί όταν πάνε έξω. Στην Ευρώπη. Σφυρίζουν μια χαρά με εξαίρεση το Σιδηρόπουλο. Με εξαίρεση το Σιδηρόπουλο. Ο οποίος ο Σιδηρόπουλος ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής μέχρι πέρσι. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής πάει έξω και γίνεται πανηγύρι. Αλλά εδώ λέγαμε ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Ήτανε. Τι έγινε. Ήτανε. Τώρα είναι ντεφορμέ. Το καλύτερος είναι και εξαίρεση συγκριτικό. Το καλύτερος δεν πάει να πει ότι είσαι καλός. Και εγώ μπορεί να είμαι ο καλύτερος στο Λίμπερο, αλλά μπορεί αν όλοι οι άλλοι δεν είναι. Όλοι οι άλλοι είναι μπάζα. Ναι. Στέριο. Ο καλύτερος είμαι. Είμαι καλός όμως. Εντάξει, έτσι είναι, ναι, έτσι και αυτό πάει. Παίζει το ρόλο. Έτσι πάει, ναι, έτσι πάει, αλλά. Και στην τελική. Δεν το λες κακό διαιτητή το Σιδηρόπουλο, Χρύσανθε. Ο ξένος πλέον είναι πολύ κακός διαιτητής. Όχι απλά κακός. Ναι. Πολύ κακός διαιτητής. Και έχω να σου πω 15 φάσεις που δεν είναι του Άρη. Λες εσύ τώρα ο τέτοιος. Ναι, ατρόμητος ΑΕΚ. Ατρόμητος ΑΕΚ. Έξω από την περιοχή. Πέναλτι. Το πέρσι. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε το ΒΑΡ, υποτίθεται για μπράβο, να διορθώσετε κακό κείμενα. Αλλά όταν το χειρίζονται Έλληνες διαιτητές που η μισή είναι ανίκανοι, η άλλη μισή είναι φοβητσιάριδες, η άλλη μισή είναι διαπλεκόμενοι, να πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να στα μεγάλα ποιοι παιχνίδια. Είναι, ποιοι είναι στο ΒΑΡ που λέμε. Και αποδομείται και το ΒΑΡ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, πώς το λένε τον οφθαλμίατρο από την Κρήτη. Η γραμμή ήρθε. Ο Κουκουλάκη, όχι. Ο Κουκουλάκη, φίλε, όταν σφύριζε, ουρλιάζαμε κι εγώ κι αυτό για αυτά που έκανε. Έκανε όργια. Και αυτόν τον άνθρωπο πήγαμε και έκανε όργια. Ναι, Κώστα. Άρης Καβάλα. Μηνύσιμες εκφράσεις είναι αυτές. Να μην τις λες. Διαιτητικά, Κώστα. Α, σε ξέρω πολύ καλά. Είναι κριτική, ναι, είναι κριτική. Μιλούσα πριν με τον κύριο Νούλη και μου τα είπε. Ποια είναι τα τέτοια κτλ. Δεν μίλησα ποτέ με τον Νούλη, εννοούσα που είναι ο χορηγός μας, ο εκτυπωτικά είπε. Νούλης Μαργαρίτης, ο φίλος μας. Που μας έβαζε τα τηλέφωνα κάποτε. Και τώρα. Πάρε τον Νούλη λίγο. Χορηγό στο Λίμπερο, κύριο Νούλη. Είδε όμω τι εύκολα που πέφτει στη. 30 χρόνια τον ξέρουμε τον Νούλη. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Νούλης, παρεπτόντως ο εισαγγελέας, το έλεγα πριν στον Κώστα, να σου το πω και. Είναι ο εισαγγελέας ο οποίος έχει κάνει την ποινική δίωξη για σε μια πρόσφατη αυτά περίπτωση. Α, σε μια πρόσφατη. Σε, ναι, μια, πρόσφατη, ναι, σε μια πρόσφατη περίπτωση με. Ναι. Επίθεση. Με επίθεση σε γιο παράγοντα του Άρη. Και επίσης, δεν το είπε κατά τα άλλα. Ναι, θα σου πω ακριβώς. Και επίσης έχει κάνει την ποινική δίωξη στον Νίκο Λάσκαρη. Δεν την έχει κάνει. Ασχολείται αυτός με αυτή την υπόθεση. Έχει κάνει. Και έχει. Έχει ασκήσει ως εισαγγελέας Αθηνών, Κώστα. Ναι. Δεν την κάνει αυτός, Χρυσανθέ. Την κάνει τα στοιχεία και ναι. Εισηγεί το εισαγγελέας. Και ανάλογα ο νόμος δηλαδή το λέει. Ο ανακριτής μετά. Όχι, εισαγγελέας. Ανακριτή και εισαγγελέας. Ναι, ο νόμος. Ναι. Αυτός την έκανε όμως με τον Λάσκαρη. Συλλέγει τα στοιχεία λοιπόν. Ο Αριανός λοιπόν αυτός την έκανε ως δικαστικός λειτουργός, ναι, στην Τζόρτζια Ευσεβίου και στον Νίκο Λάσκαρη. Αυτό που το πανηγύρι που έγινε, ναι, πρόπερση. Θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι η οποία αποσύρεται ή θα αποσυρθεί. Όχι, αποσυρθεί. Αλλά εγώ το δίνω ως στοιχείο. Ως στοιχείο το δίνω εγώ. Της πραγματικότητα μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή για μια ατυχή θα τη χαρακτήριζα εγώ. Όχι, χρήσε την ατυχή τώρα. Ατυχή, ωραία. Για μια σωστή λοιπόν τοποθέτηση του. Για μια τυχαία. Τη λέω ατυχέστατη την ιδέα. Ατυχή να το πούμε για έναν που είναι στα. Στο καφενείο απέναντι. Στο καφενείο. Έχει βγάλει το δημοτικό. Τι να το πω. Τι να το βρίσκω, δε. Μια κακιά στιγμή. Εντάξει. Μια κακιά στιγμή. Στο κάτω-κάτω είπε υπάνθρωποι. Δεν είπε. Ναι. Εντάξει. Λάθος. Λάθος. Θέλει να πει υπεράνθρωποι. Και το παιδί μου τώρα. Τα φενιά. Μίλησε καφενιακά όπως μιλάμε μεταξύ μας για τις ομάδες. Περίμενε. Πολύ καλό. Τι είπε. Δεν ήθελε να γράψει υπάνθρωποι. Υπεράνθρωποι με το κινητό του μου πατήσει όλα. Σωστά, μπερδεύτηκα. Όχι, μπερδεύτηκε το κινητό, τα φενιά. Τα τρία ποιο είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
Αυτό είναι. Εσύ πιστεύεις στην γειτονιά μου. Ελληνικά χώαξης. Στη γειτονιά μου μένει ο κύριος Νούλης. Και. Πρόσεχε. Σωστά. Θα τον πατήσω πάρα πολύ. Μιλάω στον παρά. Θα τον πατήσω μια χαρά όταν το δω. Γιατί συχνά στο ίδιο μαγαζί. Και θα του δώσω συγχαρητήρια και θα το πω και δύο λόγια. Ναι, πες το. Γιατί. Πες το. Θα το φοβηθώ. Πες το. Γιατί είπαμε να το φοβηθείς για κάτι. Αν κάνεις κάτι κακό. Ούτε θα τον βρίσω, ούτε θα τον κάνω. Είναι εισαγγελέας. Είναι εισαγγελέας. Ούτε θα γυροδικήσω. Να σου πω. Γεια σας. Ο κύριος Αναστασιάδης. Ναι. Ακολουθήστε μαζί. Ελάτε λίγο. Θα έρθω, ναι. Έχετε μια κλίση του 1934 του παππού σας με το άλογο. Του Στέργιου. Υπάρχει όμως, δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα. Του Στέργιου. Και με το αξίζει έχει πάει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στα 8,5 δισεκατομμύρια. Την άλλη μέρα. Εξαιρετικός ο κύριος Νούλης. Με 8 εκατομμύρια. Προσωποκράτηση. Σου πω τι άλλο γίνεται, Στέργιο. Προσωποκράτηση. Πέφτει το σαπούνι. Θα συνημερώσω όταν συναντήσω τον κύριο Νούλη στη γειτονιά μου. Να του μεταφέρει την εκτίμησή μου για το. Τι ξέρει, φαντάζομαι, Χρυσά. Το τη λέω και μόνο μου. Λοιπόν. Άλλωστε είναι ο φίλο με του αθλητικού εισαγγελεί, γιατί πάω αρκετά συχνά εκεί. Μια φορά πήγε, μια φορά και θα μα το λέει 36.000 ώρε που λέει και ο φίλο μου. Μία. Μία. Καλά. Μόνο 5 έχω πάει μαζί με του Αγόρα. Για το θέμα σου. Όχι. Για άλλα. Σε καλούν αναδιαστήματα, Κώστα. Ναι, για διάφορα. Ναι, καλησπέρα σας. Εδώ πρέπει να ηρεμήσει ο κόσμος από τα ραδιόφωνα. Ναι, τα ξέρω. Μαρία Αλιφέρη, έχασα τη δουλειά μου γιατί θεωρήθηκα σύμβολο τη δεξιά κρίση. Και σας αγαπώ. Να το. Να το. Να το. Σύμβολο τη δεξιά κρίση. Εγώ πού να τη χάσω από εδώ. Εγώ δεν είμαι στο δημόσιο. Α, μπράβο. Δεν διορίστηκε μετά κλειτό. Στη Διβία 100 όταν ήμουν Στέργιο και ήρθε ο Μπουτάρης. Και η τάξη πραγμάτων τη δικαιοσύνη και τη όδου με διώξανε γι' αυτό. Λοιπόν, με κάποια άλλη. Με ένα άλλο καθεστώ μπήκε. Με σταμάτη Καραμαλή. Είμαι ο μόνο που το λέει. Ο Σταμάτης εμένα με πήρε τηλέφωνο όταν αναγνωρίστηκε στην ΤΕΠΘΕ και με είπε, έλα. Αλλά προφανώ γιατί είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή ήμουν Άρης. Και έκανα ρεπορτάζ Άρη. Στέργιο, τι ακούμε, ρε φίλε. Εμεί τα λέμε, Κώστα. Καταρχήν... Όχι σαν κάτι Σιριζέου. Ναι. Παίρνουν του μισθού, διορίζονται, κάνουν και μετά. Όταν φεύγουν, διώξαν το προηγούμενο για να πούνε. Λένε, με διώξανε. Με διώξανε. Αυτό το κάνουν, Χρήστε, όλοι όσοι έχουν μπλεκεί στο δημόσιο εδώ και 40 χρόνια. Με διώξανε και τώρα διορίζουν του δικού του. Τώρα διορίζουν του δικού του. Τώρα η δεξιά λέει βάζει του δικού του. Ρε παιδιά, περίμενε τώρα το καλύτερο. Ή όπω μερικοί που παίρνουν. Περίμενε. Στέργιο, περίμενε το καλύτερο. Κώστα, πε μου λίγο, ποιο είναι χορηγό του Ηρακλή. Στο Βόλεϊ από χθες. Φίλε, το έμαθα κι εγώ, αλλά δεν το ξέρω και δεν το λέω γιατί δεν το έχω τσεκάρει. Ωραία, σύμφωνα μου με το δημοσίευμα του Φωτός. Μου το είπανε και εμένα. Ναι, μου το είπανε και εμένα. Χορηγός του Ηρακλή Στέργιο. Το είδαμε χθες στην Αθήνα. Είναι στο Παντελονάκι. Η εταιρεία. Εντάξει, η εταιρεία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του Αλέξανδρου Νικολαίδη δηλαδή. Παρολίγο Ευρωβουλευτή. Του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι και στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Της Μαρίας Ακοράφα δηλαδή, που δεν είναι ευρωβουλευτής. Η Ιντρακάτ. Εντάξει και. Εντάξει. Και τι. Του Σοκράτη Κόκαλη. Εντάξει και τι έγινε. Κοκαλάρα, ολέ. Επιχειρηματές δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό ο κ. Κόκαλης πλέον. Ήταν παλιά πρόεδρος ενός συλλόγου. Και. Καταλαβαίνεις την. Και τον μπάσκετ έχει χορηγό του. Μάλλον έχει χορηγό, συνεργάστηκε με την εταιρεία του αντιπροέδρου του ΠΑΟΚ. Μου λες, αν την εταιρεία αυτή, αν έρθει η Ιντρακάτ, χορηγό στο αντίστοιχο τμήμα του Άρη. Ναι. Που το σωστό Αλέξη. 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 Που μας ακούς, Αλέξη. Που μας ακούς, Αλέξη. Αλέξη. Καλός φίλος και εξαιρετικός νομικός, Αλέξη. Αλέξη. Το σωστό είναι εκεί να τη φέρει στη χορηγία. Αλέξη. Λέω εγώ. Αλέξη. Αφού είναι ο γιος. Ναι. Αλέξη. Αλέξη. Σωστά. Τι θα πείτε. Δεν θα πείτε ο Κόκαλης, να οι Γαύροι, οι Αριανοί. Αυτά είναι χαζά τώρα. Α, είναι χαζά. Ιντρακάτ στον Ηρακλή. Έχουν Στέργιο. Έχουν ξεπεραστεί. Ξύπνα, Στέργιο. Ναι. Ιντρακάτ στον Ηρακλή. Σιγά και τι έγινε. Θα φτιάξει το νέο γήπεδο, Χρήσαθε, γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Το νέο γήπεδο. Ένα μήνα κάτι υπομονή και ερχόμαστε. Τι ένα μήνα. Και τελειώνουν τα πάντα. Και γήπεδα και επενδυτές και γάμα σίγμα και μπάσκετ και ποδόσφαιρα και όλα. Ερχόμαστε. Ο Κοκαλής παίρνει τον Ηρακλή. Ο Κοκαλάρας. Τώρα που είναι και κολλητός με τον Ιβάν. Σοκρατάρα. Είναι. Δεν είναι. Έτσι λέει ο Χρήσαθος. ΣΥΡΙΖΑ, Κόκαλης. Άντε πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Φαγώθηκε. Τι μάλιστα σχέση έχει ο Κόκαλης, ενώ έχει κόντρα με τον Άρη. Παιδιά, καμιά συνέντευξη θα κάνουμε. Όχι, όταν αυτά τα καλύτερα. Αυτά που πέρσι που ο Ηρακλής είχε τον ΟΑΣΤ. Τον ΟΑΣΤ. Τον ΟΑΣΤ, ναι, τον είχε. Που τον κράζει τον ΟΑΣΤ, μπαίνει 80 εκατομμύρια μέσα και θα δίνει τα λεφτά στον Ηρακλή. Γιατί να μην τα δώσει. Στη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης θα τα δώσει. Να διαφημιστεί. Να με τον ονομάσουμε την εκπομπή Κώστα. Έχω ένα καφενέ. Τα απομνημονεύματα του Χρήσανθου, ναι. Η ζωή μου.
Πήγαινε στον αθλητικό εισαγγελέα. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η εκπομπή και λέγεται και καμιά αλήθεια στο ραδιόφωνο της πόλης. Σωστό, σωστό. Και δεν ασχολούμαστε μόνο με το τακουνάκι του Μπίσεσβα. Έτσι, έτσι. Το αν πάτησε ο Ιντέγε. Τα τρεξίματα του Καντουρί και τέτοια. Εσείς οι ακροατές τώρα και οι δικοί σου και οι δικοί μου και οι δικοί του, πες ότι αυτά λέγονται και σε άλλη εκπομπή. Και επίσης πες ότι είναι ψέματα. Αν ήταν ψέματα, αντιλαμβάνεσαι που θα ήμουν τώρα. Για τον Άρη δεν μας λέει τίποτα. Πείτε τα εσείς. Για τον Άρη δεν μας λέει τίποτα. Πείτε τα εσείς. Για το θαμόνα του Μακεδονία Παλάς δεν μας λέει Στέργιο τίποτα. Ποιο θαμόνα. Δεν ξέρω καν τι. Ούτε εγώ κάνω. Εγώ ξέρω δύο-τρεις. Ξέρω δύο-τρεις. Την επόμενη φορά θα πάω μαζί τους όμως. Με αυτούς, ε. Τους δύο-τρεις. Τέσσερις-πέντε. Κοίταξε, όλα τα καλά ραντεβού εκεί γίνονται πλέον. Νομίζεις. Όχι, ε. Πού αλλού. Με την προηγούμενη κυβέρνηση γινόταν όλα εκεί. Α, μπράβο. Τώρα είμαστε με το μεγάλο Χάγιατ. Α, τώρα πάμε στο Χάγιατ. Ωραία. Το κορυφαίο καζίνο υπάρχει στα Βαλκάνια. Ρε, Θεσσαλονίκη. Το κορυφαίο με διαφορά. Άμα δεν φτιάξει το θέμα του τσιγάρου, δεν ξαναπάω. Έχουν γονατίσει όλα τα μαγαζιά. Ο τζίρος έχει πέσει 60-70%. Με το τσιγάρο. Αυτά είναι παπατζηλίκια. Αυτά είναι παπατζηλίκια των καπνιστών. Έχει αλλάξει κατά πολύ. Πλέον μπορώ να πάω σε μαγαζί. Ναι, άκουσε με. Μπορώ να πάω σε μαγαζί, άκουσα να σου πω εγώ. Ο φίλος του Γιώργο Κουγκουλιά. Τον παίρνω και τον Γιώργο. Μια χαρά σου λέει. Μια εβδομάδα, δύο μέχρι να συνηθίσετε. Όταν πας στην Αγγλία, στερεοπάς με τον πόκα. Ναι, μπράβο. Πας. Καπνίζεις. Γιατί βγαίνεις έξω. Σωστά. Με στο κρύο. Γιατί βγαίνεις έξω το κρύο και βλέπουμε κοριτσάκια με τα μηνάκια και τα έξω και καπνίζουνε εκεί πέρα έξω. Βούρλα. Εδώ γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ πρέπει να εισπνέω τον καρκίνο σου. Γιατί ρε φίλε, σιγάρι, το φυσάς και μέσα στα μούτρα μου. Τώρα και εσύ, ναι, κλάψαμε. Πήγα στην καζινάρα, στην καζινάρα, γύρισα σπίτι μου, έβγαλα τα ρούχα μου και τα κρέμα στην ντουλάπα. Δεν τα έβγαλα στο μπαλκόνι. Αχ καλέ, αχ δεν μπορώ. Πρόσεχε λίγο, αυτό ακριβώς είναι ο λόγος. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πρέπει να είσαι έξω. Έξω. Για να μην μυρίζω τα ρούχα μου. Για να μην εισπνέω καρκίνο. Και σε ενημερώνω ότι η καζινάρα ήταν κατάμεστη. Για καλά, ο συνήθως, αφού μπινγκ μπομ. Και θα συνεχίσει να είναι δεν κατάμεστη. Θα χούντα, θα αλλάξει κάποια στιγμή στα γρήγορα. Χούντα είναι, η χούντα είστε εσείς. Κάτι λέει ο νόμος, πρέπει να είναι ανοιχτό το μαγαζί από δύο πλευρές. Χούντα είστε εσείς. Και ρατσιστές που μας αναγκάζετε να μιλάμε. Γιατί να σου πω κάτι. Την επόμενη φορά λοιπόν, εγώ Στέργιο. Άντε, δεν το λέω. Θα σε καταγγείλω, 11.42. Όχι, αυτό έχει γίνει ήδη. Δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Αφού ήρθε πριν ένας εδώ πέρα στο 11.42, γιατί στο παράθυρο επατευτικός. Λοιπόν. Μακριά από. Παιδιά, αυτό είναι επικίνδυνο τώρα που γίνεται με την Αλβανία. Είναι πάρα πολύ κοντά και εδώ. Κρίμα καταρχήν για τους ανθρώπους εκεί. Δεν έχει σχέση, είπε ο Παπαζάχος. Τι. Με το ρήγμα το δικό μας. Γι' αυτό έγινε σήμερα στην Κάρπαθο. Το άσχημο είναι ότι είναι εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι και αγνοούμενοι. Είναι. Επειδή υπάρχει, όπως ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση εδώ στον ομίλο, που έχει σχέση με πάνω. Μου λέει ότι όλα τα σπίτια είναι. Να τον βγάλουμε. Συνέχισε, Κρυσέντε. Από το πρωί ψάχνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Μόνο εγώ ψάχνω. Για πες. Τα σπίτια είναι. Είπαμε ότι η χώρα. Θα σου πω στο διάλειμμα ποιος είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ότι όλα τα σπίτια εκεί είναι χαρτόκουτα. Ναι. Δεν είναι οι κατασκευές που έχουμε εδώ πέρα. Καλά, ενώ εδώ, χάσε το. Ναι, φίλε. Όχι, εδώ το λες Κώστα, αλλά αν το σκεφτείς διαχρονικά. Δες εδώ και οι πολυκατοικίες καινούργιες. Αν το σκεφτείς διαχρονικά. Δες το πλάνο, καινούργιες είναι οι πολυκατοικίες στην Αλβανία. Κοίτα. Έχω να σου δείξω το βαθύλακο. Υπάρχουν κάτι σπίτια, τώρα είναι η καινούργια μόδα αυτή. Τα προκάτ. Σωστό. Τα οποία τα βλέπεις απ' έξω. Τα αγοράζεις έτοιμα. Τι ωραίο, τι τζιτζί είναι αυτό. Και είναι, είναι τέτοιο. Και είναι ψεύτικα. Είναι λιόμενο. Είναι λιόμενο. Δεν είναι ψεύτικο. Ακόμα και στο προκάτ, αν είναι. Εδώ δες. Παιδιά, αυτά είναι παλιά σπίτια, ναι, πέφτουν. Έχει πολλά τέτοια. Ρε, παιδιά, έγινε μεγάλο σεισμό. Έγινε μεγάλο σεισμός. Και εδώ να γίνει 6,4 ρίχτερ. Ο Θεός να φυλάει. Ο Θεός να φυλάει. Ναι, ναι, το είπε πρώτα. Η πλειοψηφία των. Πώ, τι λέει! Είναι γερά. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Τι, διάλειμμα. Γιατί έκλεισε η οθόνη. Τι έγινε εδώ. Όχι, πάνε όλα. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν έχει διάλειμμα. Με το καλεσμένο ξανά. Το έχει κλειστό ο καλεσμένο σα, παιδιά. Χτύπα την κόρνα. Χτύπα την κόρνα να τα αλλάξουν όλοι. Σε ενημερώνω ότι πλέον έρχονται όλοι για την κόρνα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε. Πάμε, συνεχίζουμε. Τρόικα. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. 107 και 4. Χρήσανθος Σαλτίδης, Στέργιος Αναστασιάδης. Καλεσμένος εκπομπής ο αξιοπρεπής κύριος με τα γυαλιά. Που τα βλέπει όλα μπλε. Λοιπόν, θα μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς αγωνιστικούς, Χρήσανθε. Συμφωνείς. Θα δώσουμε, είπαμε, δύο εισιτήρια για τον αγώνα του Άρη με τη Λαμία. FM κενό
ονοματεπώνυμο στο 54526. Η κλήρωση στις 2 παρα 5 και σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον αντικαπνιστικό νόμο, ο φίλος του 130 γράφει: καλησπέρα από το κιτρινό μαύρο Ελευθέριο. Χρήσατε, συμφωνώ με τον αντικαπνιστικό νόμο να καπνίζουμε έξω, αλλά να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες με σόβες ώστε να μπορείς να κάτσεις έξω και εμείς άνθρωποι είμαστε, γιατί δεν κλείνουν την καπνιοβιομηχανία και πολεμάνε τον καπνιστή. Το Σάββατο πήγα στην Περαία στη ταβέρνα, είχε τρεις παρέες, ο άνθρωπος παραμιλούσε. Ο ιδιοκτήτης προφανώς. Ναι. Είδες αμέσως πως ο καπνιστής, που νομίζω είναι και η καπνίστρια, αν καταλαβαίνω καλά από το χαιρετισμό, γιατί είναι και στο Λαμπαουτάρι αρκετές φορές, ναι, η φίλη μου Αθηνά. Είδες όμως πως ο καπνιστής ζητάει συνθήκες. Ο μη καπνιστής, που με επιβαρύνεις κιόλας, παιδιά, και είναι και θέμα υγείας. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Μυρίζει μασχάλη σου και δεν μπορώ την πόχα σου. Είναι θέμα υγείας. Δεν νοιάζει όμως για τις συνθήκες που εγώ είμαι εκεί. Τι λες, άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, βγες έξω. Άμα δεν σ' αρέσει, μην έρχεσαι. Θα προσαρμοστεί ο κόσμος, εντάξει. Φυσικά και θα τα προσαρμοστεί. Μαγαζιά θα προσαρμοστούν. Και τα μαγαζιά και όλα. Και να σου πω και κάτι. Όπως ο καπνιστής, τώρα όπως λες, όντως, ξέρεις που πάει ο καπνιστής αυτή τη στιγμή. Ο καπνιστής αυτή τη στιγμή πάει στο μέρος που ακόμα, επειδή είναι ο πρώτος μήνας, δεν υπάρχει εφαρμογή του νόμου. Είναι το τσιγάρο. Όταν λοιπόν, αν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση ή οποιαδήποτε το τηρήσει αυτό το μέτρο, είναι σαν το κόκκινο φίλε, σαν το αλκοτέστ κτλ. Κάποτε όλοι πίνανε, γινόταν ο χαμός. Όταν άρχισε το αλκοτέστ, μειώθηκε σε ένα βαθμό. Όταν άρχισε να πληρώνεις πρόστιμο για τη ζώνη, γιατί ποτέ ο Ελληνάρης δεν φορούσε ζώνη. Όταν άρχισε να πέφτουν τα πρόστιμα για τη ζώνη, και τώρα γράφουν, όλοι φοράνε ζώνη. Και να γράφουνε, ναι. Σωστό. Τι λες τώρα, πάλι δεν φοράω ζώνη γιατί εμένα δεν με βολεύει. Εγώ φορούσα έτσι κι αλλιώς. Ναι, ζώνη. Και εγώ φορούσα πάντα ζώνη, αλλά εντάξει. Άλλα πράγματα. Ο Έλληνας θέλει. Το κινητό. Θέλει μιλάς το κινητό. Όταν έπεσε το πρόστιμο, και συνήθως γίνεται το τρός. Το συγκεκριμένο λοιπόν κομματί γίνεται ο καπνιστής να μιλάει για χούντα, όταν το κάπνισμα στα δικά μου τα μούτρα είναι μία μορφή χούντας. Το κινητό δυστυχώς δεν έχει κοπεί, Χρύσανθε. Έχει κοπεί με Bluetooth. Δεν έχει κοπεί. Το κινητό μου. Τα κλειδιά μου. Το αυτό τα μου, λεφτά σου. Το λεφτά μου. Την καρδιά μου. Σωστό. Και, την καρδιά μου κυρίως. Το μυαλό μου. Δώστε. Τα μαλλιά σου. Τα μαλλιά μου. Τι θες. Μίλα. Το κλειδί από το γραφείο σου. Το κλειδί από το γραφείο της. Τι ωραία περνάμε. Το ζωντανή εκπομπή. Το κλειδί από το γραφείο της. Της. Τα μου. Ακούγεται κάποιος και λέει τα κλειδιά της. Σωστό. Λοιπόν, ωραία. Έλα από εδώ. Να αυτό. Να πάω. Φώναξε τον Τζατζάρο. Τον Τζατζάρο έχω. Φώναξε Τζατζάρος. Δεν γίνονται αυτά. Έλα. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά. Δέλτα, γάμα, άλφα. Σε 5 λεπτά. Λέγε. Κάτσε λίγο εδώ, φίλε. Να κάνεις παρέα με τα παιδιά. Πω. Μιλάω σου τηλέφωνο. Τρία λεπτά. Δεν γίνονται αυτά, πραγματικά. Λοιπόν. Δεν έχω λόγια, Κώστα. Κι εγώ. Δέλτα, γάμα, άλφα, Κωστή. Πνίγει το Χρήστανθο. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να πω ότι. Meeting σε. Δεν γίνονται αυτά. Πάει να ανοίξει τώρα το γραφείο, δηλαδή. Ο κλειδούχος. Στο Βυζάντιο υπήρχε αυτή η θέση. Κλειδούχος. Κλειδούχος. Έχει το κλειδί της ευτυχίας. Μέχρι και το κλειδί του Σόλ έχει τα. Εγώ θέλω να πω ότι τόσες μέρες που έρχομαι στην εκπομπή σας, στο 12-2, δεν με έχετε αφήσει να πω ούτε μία κουβέντα. Τώρα λοιπόν εγώ τι θα κάνω, θα σας κλείσω τα μικρόφωνα. Και θα μιλάω εγώ. Άμα θέλετε τώρα μιλήστε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μαθαίνεις κονσόλα. Α, μπράβο. Κονσόλα, ζέτα όλα. Δηλαδή ρύθμισε τα όλα. Έτσι. Πείτε μου, μιλήστε μου για τη ζωή σας. Καταρχήν ακούτε την εκπομπή 8 ώρα το πρωί. Εγώ όχι. Δύο κουκουβάγες ακούω. Τον 2-3 είμαστε και στον δρόμο της επιτροπής. Το 2-3. Το 8 κοστί. Γι' αυτό το κάναμε. Όχι. Μάλιστα. Μπράβο. Ο φίλος μου ο Θοδωρής λέει: ο καπνιστής κάθεται σπίτι του προς το παρόν μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ήρθες. Αυτό ήταν. Του είπα καλά. Πάλι γυναίκα. 2 με 3 λέω. 12 με 2 τόσες μέρες δεν με έχετε αφήσει να πω τίποτα. Γι' αυτό λέω: κλείνω το μικρόφωνο. Δέλτα μη αλφα-κάπα. Δέλτα μη αλφα-κάπα. Είναι ο Καριωτάκης των Εθέων. Τέτοια πεσιοδοξία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Άνοιξε πέτρα, βάλε μαρινέλα. Αυτός που η ομάδα έχει ντρακάτ χορηγό. Στο στρατό έπρεπε να ήμουν ασυρματιστής. Όλο με τέτοιο, με κωδικούς και αρχικά. Ναι. Ωραία. Ο καπνιστής λοιπόν θα βγει. Μια χαρά. Όχι, εγώ νομίζω ότι θα προσαρμοστεί λίγο η κατάσταση. Άκου λίγο, καπνιστή. Πρέπει να δημιουργηθούν και χώροι για καπνιστές. Καπνιστή, επειδή καθόμουν εγώ στο σπίτι μου, επειδή πήγαινε εσύ με την τσιγαρούμπα σου. Ναι, κουράστηκες. Αχ, καλέ.
κατά πίεση. Υπάρχουν πολλές φορές που δεν πήγα σε μαγαζιά. Θα σου πω. Δεν έχεις αφήσει ταβέρνα και ταβέρνα και κλαμπ για κλαμπ. Ναι, όντως. Κάνεις λάθος. Και να έχει φωτογραφίες. Η μπιφτεκάρα από το Άλεντρο. Και κοτόπουλο φοβερό από τον Μπάμπι. Και το βουλάρα αυτό. Και το μπουζούκι. Η μπιφτεκάρα από το Άλεντρο θα γίνει πιο συχνή τώρα γιατί δεν θα καπνίζουν. Δεν έβγαινε ο Χρήσανδος. Πρέπει να πάμε εκεί. Δεν με έχεις πάει όταν πάρεις τα παιδάκια σου με το καλό, αύριο μεθαύριο, και τα πας σε ένα τέτοιο χώρο, σε μια ταβέρνα το μεσημέρι και δεν μπορούν να αναπνεύσουν από την καπνίλα. Από την καπνίλα και γυρίζει και το μωρό, είναι, μυρίζει ολόκληρο Μάλμπορο. Θα σου πω εγώ. Είναι σωστό, πρέπει να περιοριστεί, να κοπεί βασικά, αλλά πρέπει να υπάρχουν και χώροι για αυτό που θέλει να κάνει τον εαυτό του κακό. Και να σου πω και κάτι, εγώ θα σου γίνω και λίγο πιο ανοιχτό μυαλό. Θα σου πω ότι ας υπάρχει ένας διαχωρισμός αδειών. Θέλει ο καταστηματάρχης να είναι μόνο καπνιστών. Έτσι, έτσι. Κάντο. Δεν μπορεί να κάνει χώρο. Κάντο. Χώρο να κάνει. Να κάνει χώρο. Ο οποίος όμως πρέπει να αερίζεται, νομίζω, κάτι τέτοιο. Δεν έχω καμιά διάθεση να ντουμανιάζω, λέει, κανέναν αντικαπνιστή. Θέλω χώρο για να απολαύσω το ποτό μου και το φαγητό μου χωρίς να ενοχλώ κανέναν. Κάντο. Έτσι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Έτσι εγώ πρέπει να γίνει και εγώ, θα είναι το σωστό. Συμφωνώ. Θα είναι το σωστό. Στο αεροπλάνο, λοιπόν, όταν μπαίνατε, παιδιά, και καπνίζατε παλιά, όταν κόπηκε το κάπνισμα και πάτε από εδώ στη Βοστόνη, το ανάβετε το τσιγαράκι. Όχι. Γιατί? Γιατί στα ξένα αεροδρόμια. Στα ξένα αεροδρόμια που μπαίνετε μέσα στα τέτοια. Στα κουβούκλια εκεί και πραγματικά σας λυπάμαι. Στα κουβούκλια πραγματικά. Και σας λυπάμαι. Υπάρχει επιλογή όμως. Ωραία, κάντο και εδώ. Υπάρχει κουβούκλιο. Κάντο και εδώ. Κάντο. Η επιλογή δεν έχει είναι όμως. Εδώ, έχει στα ελληνικά αεροδρόμια. Να το φύσαμε στα μούτρα μου. Στη Μόσχα μου δεν είχε και βελάξαμε. Ναι, δεν είχε. 5 ώρες αναμονή και 4 ώρες πτήση. Έξω, ρε φίλε. Όχι, γιατί δεν το ανάψατε. Γιατί ρε μάγκες δεν το ανάψατε στη Μόσχα. Να είστε ακόμα εκεί. Να πάτε στα γκουλάγκ. Να πάτε στα γκουλάγκ. Είδες όμως τι ώρα που είναι. Αυτό με το έξω, Χρήσανθε, δεν είναι μόνο για το τσιγάρο, είναι παντού. Σε όλα τα θέματα που στο εξωτερικό είμαστε στρατιωτάκια. Εδώ, χήμα. Η ουρά, ας πούμε, στο αεροδρόμιο. Θα σας πω μια ιστορία που αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία. Το τσιγάρο, παιδιά, είμαι κάτω και χούντα είναι οι καπνιστές, όχι οι μη καπνιστές. Το τσιγάρο που κρατώ. Είμαστε στη Σλοβακία, στο πλαίσιο του αγώνα. Καμιά είδηση θα πούμε για Σπάτα Τερνάβα, ΠΑΟΚ, στην πόλη Νίτρα. Βγαίνουμε γύρω στις 11 η ώρα. 7-8 συνάδελφοι για να πάμε να φάμε. Δεν είχαμε τύχη βασικά. Κουραστήκατε πάλι όλοι. Γράφαμε εμείς σελίδες εδώ. Κάναμε εμείς σελίδες εδώ. Αυτοί πήγαιναν μόνο. Λέει συνάδελφος, γιατί πήγαμε στην Ολλανδία. Ναι. Θυμάσαι μου λέει που κάπνιζαν στο ζωολογικό κήπο στην Ολλανδία. Μέσα σε ένα. σε ένα κλουβί. με τις αράχνες. ναι, Σλοβακία. Ναι, Σλοβακία. Λοιπόν, 8 συνάδελφοι. 8 άτομα δεν βρήκαμε φυσικά να φάμε γιατί κλείνουν όλα και εσείς το 10, βράδυ, τα φαγητά. 10, όχι 11. Παιδιά, σε μια περιοχή από την Καμάρα μέχρι το Βαρδάρι δεν είδαμε αυτοκίνητο ούτε μισό η ώρα 11. Ήμασταν μόνοι μας στους δρόμους. Και δρόμοι, όχι τώρα διόν. Μιλάμε για δρόμους, λεωφόρους. Ναι. Και περνάμε κάθε έναν δρόμο να περάσουμε απέναντι. Στο δίλητο του βγήκε περιπολικό. Από τη γωνία, παιδιά, τι γίνεται εδώ κτλ. Εμείς δεν είχαμε διαβατήρια, άλλη και επιτυχία για αυτή. Μας το χαρίζανε και λέει ο τύπος, δεν θυμάμαι το ποσό, ή 150 ευρώ ή 200 το άτομο, γιατί λέει περάσετε με κόκκινο τη διάβαση. Βέβαια, φυσικά. Πάνω του πω εγώ, ρε φίλε, ποια διάβαση. Όταν είχε το κίνητο, με κρατάει ένας από πίσω γιατί λέει άστο, λέει τζάμπα, θα φάμε. Δέρασα μουρμούρς. Στην επιστροφή λοιπόν, 8 γκάγκες περιμένανε σε έναν άδειο δρόμο το πράσινο. Να περάσει το πράσινο, βέβαια. Είδες σε 10 λεπτά, είδες την μαθαίνεις, βέβαια. Να προσαρμοστούμε λοιπόν στα δεδομένα. Και να σεβόμαστε, το έχει πει και ο Βολτέρος Κώστα. Τι έχει. Η ελευθερία του καθενός σταματάει εκεί που αρχίζει του άλλου. Σωστό, σωστό. Ναι. Σωστό. Δεν γίνεται λοιπόν την ελευθερία σου καπνιστή να την κόβει στη μέση. Να είναι η δική σου ελευθερία, αλλά τη δική μου ανελευθερία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πολύ καλά κάνουν. Και όλα τα μαγαζιά μια χαρά θα δουλέψουν. Κυριακή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπάρχει μισθωτός με εισόδημα 25 χιλιάδες. Ναι, ρε, μας βλέπετε. Ποιος τα λέει αυτά. Ποιος μισθωτός παίρνει 25 χιλιάδες εισόδημα. Πάμε παρακάτω, ναι. Θα καταρριφθεί ο νόμος, παιδιά, την Κυριακή. Ποιος. Χαμός θα γίνει. Πού. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα καπνίζουν. Καταρχήν είδες ότι μια καταγγελία. Money City. Έβγαλε το 14-22 που έγιναν οι καταγγελίες. Πέρα ότι οι μισές ήταν στα νοσοκομεία. Δηλαδή ο άλλος στο Ιπποκράτειο. Στο 1442. Στη Θεσσαλονίκη. Πόσο είπα εγώ. 1422. Εντάξει. Είδες, το έκανε επίτηδες, ναι, γιατί και άλλα δεν το ξέρει. Ναι. Δεν χρειάζεται πλέον να το ξέρω. Υπάρχει είναι η κλίση εκεί που ο τετραψήφος για να κάνετε στάσεις κατά ομάδων σε αγώνες. Που τρώτε 15 στην κεφάλα. Κώστα, τη βδομάδα που έχει φάει 50. Στο 11-24. Λοιπόν, όχι 50, 49. Ωραία. Τουρνικέ λες. Ναι, βέβαια, για τουρνικέ. Που 6 γήπεδες στην Α1 έχουν τα ίδια τουρνικέ, αλλά κάνανε μόνο στο Ιβανόφιο. Ναι. Και δεν το κάνανε αυτοί τελικά. Δεν έκανε ο Άρης. Έγινε από το αλεξίπτωτο. Και να έκανε καταγγελία ο Άρης, δεν υιοθετώ καμία κίνηση του Γουλιανίδη. Μπράβο. Αυτό καμία απολύτως. Συμφωνώ. Λοιπόν, και άλλωστε και εγώ
και οι συνάδελφοι του μπάσκετ και ο Σούπερ 3 όλοι, ναι, είπαν όλοι ότι είναι λάθος. Δεν φταίει ο σύλλογος αν κάνει μια λάθος επιλογή ο ιδιοκτήτης. Δεν ψέγουμε το σύλλογο. Άμα πάει ο Δρακόπουλος και γίνει φωτογραφία με το Φριντέκ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πώς τα βάζει αυτό, δεν συγχρήσατε, δηλαδή έλεος. Δεν τα βάζει, τι. 5 στα 5 έβαλε. Να πάει να τα βάλει με την Άλμπα Βερολίνου. Χρήσατε. Ο Φριντέκ αυτή τη στιγμή στην Α1 έχει 72% στο τρίποντο. Αφού όλα τα βαράει ελεύθερο. Βαράει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω κάτι και το ξέχασα. Τι έλεγα. Για το κάπνισμα. Για τον Βολτέρο. Τα είπα και για τον κάλπισμα και για τον Βολτέρο. Τα είπα κάτι άλλο. Θέλω να πω σημαντικό. Πες για τον ΠΑΟΚ κάτι. Για τον ΠΑΟΚ τα είπα τα σημαντικά. Παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις εκεί να γίνεται. Κάτι είχε σχέση με το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις να γίνεται. Θα σου πω την Παρασκευή. Καλά. Προγνωστικά θα δώσουμε την Παρασκευή. Τώρα λέμε. Όλα τα πιασα πάλι. Μπράβο. Μόνο το διπλό του Άρη δεν έπιασα. Με σφαγή. Με σφαγή. Αλλά το έπαιξα χ2. 2,44 απόδοση. Τον Άσο του Περιστερίου έπαιξα 2,41 και χάσαμε. Αυτό είναι όταν είσαι άπλιστος. Δεν πρέπει να είσαι άπλιστος. Εντάξει, το στοίχημα πάντα έβαλα να ανεβεί απόδοση. Έβαλα και τον Ολυμπιακό. Με ένα 21. Εγώ ένα 18 ακόμα χειρότερα. Για να πάρω 20 ευρώ παραπάνω. Ένα 18 ρε Στέργιο, τι έβαλες δηλαδή. Θα βάλεις 200 ευρώ. Θα βάλεις 200 ευρώ για να πάρεις 300. Και στο 0-1 μου κάνει πρόταση για κασάου 300 ευρώ. Και δεν το έκανε. Έκλεινα με νίκη του Άρη επί του Περιστερίου την Κυριακή, αλλά είχα πει ότι δεν θα περιμένω μέχρι την Κυριακή. Θα τα πάρω. Θα τα τραβήξω. Αλλά στα 300 ευρώ κασάου του στο 0-1 λέω ας τελειώσει το μάτς, να μου δώσει 320. Πω έλεος. Γι' αυτό πρέπει να τα παίρνεις. Ναι. Τα κασάου. Γι' αυτό πρέπει να μην παίζεις. Κανονικά πρέπει να μην παίζει. Ναι. Και είσαι κερδισμένος. Εγώ παίζω, στηρίζω. Στηρίζω στοίχημα και bet shop με 2 ευρώ και 5 ευρώ. Έτσι για να βλέπω τα μάτια πιο ευχάριστα. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή δίνω 30 ευρώ το μήνα και πολλές φορές θα παίρνω και πίσω. Όπως οι μπαμπάδες μας παίζανε προπό και τέτοια. Μπαμπάς μου, λαχείο. Πόρε φίλε, προπό. Κέρδισε 2 φορές. Πιάνανε. Μπράβο. 12 εκατομμύρια δραχμές κόστηκε. Πήρα αυτοκίνητο. Άντε ρε. Τότε, ήμουν 5 χρονών. Σοβαρά. Να πούμε μια Χρήστος... είδηση. Κώστα. Θα ακούει ο Μάκης, θα λέει, κοίτα ρε, κέρδισε το λαχείο. Σε ανέφερε χθες ο Μάκης. Πού? Προχθές. Πού? Στην εκπομπή του. Όντως. Το απόγευμα, ναι. Πάντα με αναφέρει. Είπε. Στέκεται στο πλευρό. Τι είπε, θα πάμε τον Κούση. Κάτι για τον Κούση είπε πάλι. Κλασικά. Για να γεμίσει. Παιδιά, πάτε για ένα καφέ με το Μάκη να τα πείτε οι τρεις σας. Θα το φέρουμε εδώ στην εκπομπή το Μάκη. Ναι. Πείτε μου ποια μέρα να πάρω ρεπό. Λοιπόν, στη θέση σου. Τέλεια. Ο Μάκης έχει δουλειές τώρα, γιατί έχουμε θέματα. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Όχ, εναντίον μας. Προσπάθεια του συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ Τούμπας για την ενίσχυση των σεισμόπληκτων της Αλβανίας. Μπράβο. Ήταν μια πρωτοβουλία του συνδέσμου της Τούμπας για συγκέντρωση φαρμάκων, ρούχων, παπουτσιών, κουβερτών, σεντόνια και βρεφικά είδη κάθε μέρα ανοιχτά στο ύπειρο της Τούμπας και στηρίζει την προσπάθεια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Νομίζω σε επόμενο θα υπάρξουν και λεπτομέρειες. Όσοι μπορούμε, καλό θα κάνουμε, κακό θα κάνουμε. Πάντα να βοηθάμε. Ανάλογη ανακοίνωση έχει βγάλει και ο Super 3 χθες το βράδυ. Ναι. Και αυτός για να συγκεντρωθούν και πριν τον αγώνα με τη Λαμία και γενικότερα τα ίδια είδη που ανέφερες και εσύ. Και είναι καλό που υπάρχει ευαισθητοποίηση και από το οργανωμένο κίνημα στην πόλη. Και πολλές φορές η χρησιμότητα των συνδέσμων πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όντως υπάρχει πολλοί κόσμος που ακολουθεί τους συνδέσμους, του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, όλων των ομάδων, και γίνεται πιο εύκολη η συγκομιδή τέτοιων αγαθών που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε είναι εδώ, είτε είναι στην Αλβανία, είτε οπουδήποτε. Έτσι, γιατί ωραία. Δεν έχει ναι, ούτε πρέπει. Χώρα ούτε οτιδήποτε βέβαια, άλλο. Ναι, ο πόνος. Έτσι. Ωραία. Είδα τον Κούβελα. Τι είναι αυτό, προανακριτική. Οι προανακριτικοί είναι δικαστές αυτοί πάνω, Κώστα, ή είναι ορίστε. Βουλευτές. Ο, δεν είναι δικαστές. Είναι βουλευτές. Ναι. Ο Ραγκούσης τι κάνει εκεί. Γελάει. Α. Ωραία. Γελάνε όλοι αυτοί, Χρύσανθε. Όλοι έχουν απαλλαγεί, όλοι. Με τα κινητά του και ο Κυρανάκης δίπλα από όλοι, όλοι Χρύσανθε. Μ' αρέσει ο Κυρανάκης, ναι. Όλοι Χρύσανθε. Δίπλα να κουβέλας. Ναι. Όλοι Χρύσανθε. Ναι, ο Πλεύρης και τα λοιπά. Ναι. Έχουν απαλλαγή όλοι διαχρονικά. Είναι απίστευτο. Ο Τσουκάτος, ο Μουκάτος. Και ναι. Ο Παπαγεωργόπουλος. Μήπως σε Όπουλος, όπως είναι σε Όπουλος. Ο Παπαγεωργόπουλος και αυτός. Καλογερόπουλος. Πώς? Καλογερόπουλος, ο διαιτητής. Που έσφαξε τον Άρη στο Λαμία Άρης. Δημητρόπουλος. Δημητρόπουλος. Ο Σπαθόπουλος. Ο Παμποριδόπουλος. Ο Παμποριδόπουλος. Ο Καλόπουλος. Ο Σταυριδόπουλος. Ο Καλόπουλος κανονικός.
Τι κάλτσα είναι αυτή. Τι κάλτσα, ρε φιλέ. Είναι γίγαντα. Ποιο είναι αυτό. Τι καλτσάρα είναι αυτή, ρε φιλέ. Ροζομόβ. Είναι ο του Ολλάντο. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, γι' αυτό. Όχι, Ευρωζώνη και αριστερά στο επίκεντρο τη συνάντηση Τσίπρα-Ολλάντ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε σε break. Ναι, να πω ότι ακλώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Κανένα απολύτως θέμα. Ναι. Όλα βαίνουν καλώς. Εκτός μόνο ο Ζαμπά φυσικά μαζί με τον Βέρμπλουμ. Όλοι οι υπόλοιποι στη διάθεση. Κραγιό του Αμπέλ Φερέιρα. Έτσι φαίνεται, Χρυσανθέ. Μιλάω, Χρυσανθέ, μιλάω. Χρυσανθέ, έτσι είναι ένα σπρουλιάρης αυτό. Τι είναι? Ναι, ο Αμπέλ Φερέιρα. Το είπε, το Αμπέλ Φερέιρα. Τελείωσε, τελείωσε. Ναι. Μόνο ο Ζαμπά και ο Βέρμπλουμ εκτός, όλοι οι υπόλοιποι στη διάθεσή του. Αυτό το Βέρμπλουμ, μην το λες. Το λέω, φίλε. Με τι να το πεις. Είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Έτσι. Τραυματίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σωστό. Προσπαθεί. Πληρώνεται τον ΠΑΟΚ για να επιστρέψει. Αλλά έτσι πρώτα πράγματα, 17 Δεκεμβρίου θα κλείσει έναν ακριβώς χρόνο. Ένα χρόνο από. Ναι, αλλά είπαμε ότι είναι ρήξη αχιλίου, είναι δύσκολο. Ναι. Μετά έπαθε κι άλλα. Αποκαταστάθηκε αυτό. Δύσκολο τραυματισμό. Στην πορεία είχε στο πέλ. Αφού εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι που λέγανε επιστρέφει. Άλλοι τα λέγανε εμείς. Σωστά και αυτό. 20 κάτι Μαΐου γράψαμε ότι και στην προετοιμασία θα είναι πολύ δύσκολο. Και ο Κόμπι έπαθε ρήξη αχιλίου και σούτερε βολές και έπαιζε. Με ρήξη αχιλίου. Και ο Μποχορίδης με σπασμένο. Και ο Μποχορίδης που λέγανε ότι δεν μπορεί να σουτάρει, έβαλε 27 πόντους. Περπατώντας. Περπατώντας. Και έφυγε ο Ζούρος. Σκέψου να τρέχει κιόλας. Τι είπα, Στέργιο, εγώ τη Δευτέρα θυμάμαι. Το ότι φεύγει ο Ζούρος Κώστα. Στέργιο, τι είπα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα πώς να το είπες. Α, δεν το είπε τη Δευτέρα. Πώς να το είπες τη Δευτέρα, δεν ήσουν εδώ. Ναι. Σωστά και παπατζή. Το είπα στο τηλέφωνο. Α, ναι, το είπες. Α, μπράβο. Τι είπες. Ότι. Άρα πλήρωσε φεύγει, το μαρμαρό τη χαλαρή εμφάνιση. Αφού φεύγει, σημαίνει ότι ήταν στα ίσια το μάτς. Για ότι υπονοείτε εσείς. Καλά, εννοείται ότι ήταν στα ίσια το μάτς. Καλά. Τα υπονοούμε να τα αφήσατε όμως. Και έφυγε ο προπονητής. Καμπερίδη γύρνα πίσω. Εκείνο που υπονοούμε, ναι, γύρνα να μας κάνεις καμία προσοχή, Σάβα. Έκανε. Συγχαρητήρια. Να κάνει. Εκείνο που υπονοούμε. Πόσο χρόνια είναι απλήρωτος. Είναι... Χρόνια. Χρόνια. 10. 10 χρόνια απλήρωτος και δεν θες να σου κάνει προσοχή. Τι θες να σου κάνει. Δεν είναι απλήρωτος. Τότε πώς σου κάνει προσοχή. Για ηθική βλάβη έκανε προσοχή. Χρυσάνθε. Πότε. Τότε. Πότε. Για τότε. Πότε. Για τότε. Πότε. Το 9-10. Το 9-10 δεν μας ενδιαφέρει. Για ηθική βλάβη. Καλά τον έκανε. 7.000 ευρώ. Και έλεος. Καλά τον έκανε. Έλεος. Ο Χρύσανθος δεν ασχολείται με τον Άρη. Θα σας πω εγώ μια είδηση από τον Άρη. Για πες φίλε. Ναι, μπράβο. Ναι. Να ακουστεί κάτι για αυτήν. Αυτό ήθελα να κάνω. Μπράβο, να διαπιστώσω αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν. Συνεχίζει η προετοιμασία του Άρη. Διαβάζω. Ατομικό πρόγραμμα ο Μάρτιν Τόνσο. Να πάρω σαν σπορ του Βορρά. Ενώ ο Μίχαελ Ένιγκ δεν αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα, αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Ο Τόνσο έχει ως γνωστόν διάταση στο δεξί. Γαστρομνήμιο. Σωστά. Χρήσανθε, ο Μπράουν ήρθε. Όχι. Ήρθε. Ήρθε. Όχι. Ήρθε. Κι αν ήρθε. Έφυγε ο Τάλτον. Α, μπράβο. Έφυγε ο Τάλτον. Το είπαμε χθες, Κώστα. Το είπες. Αυτό είναι το βασικό. Ο Μπράουν, οκ, okay, συμφώνησε, έκανε. Για ποιο λόγο δεν υπογράψε. Γιατί ο άλλος υπέγραψε. Ο Μπράουν, ναι, έτοιμος είναι. Αλλά για να υπογράψει ο Μπράουν πρέπει να φύγει ο Τάλτον. Ο Τάλτον για να φύγει πρέπει να πάρει λεφτά. Ή να του βρουν ομάδα. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως είναι όμως ο ίδιος μάνατζερ. Άρα θα ξεπεραστεί το εμπόδιο εύκολα. Άμα είναι ο ίδιος ο μάνατζερ, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα γίνει το μελέ. Έτσι νομίζω. Νομίζω, δεν ξέρω. Ωραία. Η είδηση για τον Λουτσέσκου δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε για τον Λουτσέσκου. Καλή είδηση. Αύριο θα έχουμε. Κανείς από τον ΠΑΟΚ δεν με πήρε τηλέφωνο να με συγχαρεί. Δίκη Sports. Αυτά είναι οι ειδήσεις και πληροφορίες σωστές. Τι να κάνουμε τώρα. Έλαβα πολλές κλήσεις από παίκτες του ΠΑΟΚ. Ό,τι κάνει ένα πρώην, δηλαδή πρέπει μετά να ασχολούμαστε. Δεν με πήρε τηλέφωνο κανείς από την ηγεσία του ΠΑΟΚ. Από την ηγεσία. Γιατί είναι ακόμα θυμωμένοι μαζί μου. Ναι, άρα. Ναι, αγόρι μου. Δύο μέρες πριν την προετοιμασία σηκώθηκες και έφυγες. Τι ήθελες δηλαδή να σε κάνω, να σε ευχαριστούμε πολύ. Ενώ μπαίναμε για τσάπες. Εδώ είμαι με Ιβάν. Τέλος. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Στέργιο. Άσχετα αν. Το θέμα δεν είναι απλό, Χρυσανδική. Παρενέβαιναν. Είναι σύνθετο. Τι σύνθετο, ρε Στέργιο. Αν παρενέβαιναν στη λειτουργία του. Αυτό το έχω πει και εγώ, είναι 100% λάθος ο Ράσβαν. Αν παρενέβαινε. Α, ο Ράσβαν. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό και τέτοια αυτά που έλεγε ο. Ότι δεν μου πήραν τους παίκτες. Όχι, ότι ήθελα να πάρω αυτόν. Ο Ράσβαν ήξερε την κατάσταση και το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Μπορούσε 12 Μαΐου. Να πει παιδιά, παιδιά σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν αλλάξει αυτό, εγώ θα φύγω. Έπρεπε να πει. Μπορεί να το είπε, Στέργιο. Και όχι στο. Το είπε. Ναι. Ενδεχομένως να του είπαν ότι κοίταξε ό,τι θέλει θα γίνει. Σωστό. Και όταν και είδε. Φτάσει στο παραμισό. Μπράβο. Αλλά δεν φτάνει στο παραμισό. Φτάσει στο παραπέντε τουλάχιστον. Εμάς στο παραπέντε θα ήταν ακόμα χειρότερα.
Ας το παραμισώ, σωστά. Εννοείς ότι είναι τελευταία στιγμή κυριολεκτικά. Δηλαδή, μόνο που δεν έμπαινε η ομάδα στο αεροπλάνο του να πάρει αεροπλάνο. Μόνο το δεν έγινε. Αλλά το λέγαμε και προχθές. Επουδενή δεν είναι προδότης, όπως τον χαρακτήρισε ο Γιώργος Κούδας, το Ρας Βαλουτσέσκου. Είπε, για μένα είναι προδότης. Για μένα δεν είναι προδότης. Ο Λουτσέσκου. Μεσαγωγικά άνθρωπος, τώρα. Μεσαγωγικά. Είναι ένας άνθρωπος που οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε απίστευτα ρεκόρ και πολύ μεγάλα επιτεύγματα. Με τα χρήματα φυσικά του μεγάλου μετόχου. Γιατί και το ρόστερ είναι πανάκριβο. Και γιατί δεν τον πήρατε να του πείτε ένα συγχαρητήριο? Δεν μπορώ να εκφράζω τον ΠΑΟΚ. Εγώ εκεί που ήταν στους συγχαρητήρια τα έστειλα. Πήραν και τις Φεράρι του. Τους. Δεν τα λες, τα χρήσανθε. Για πες, μια Φεράρι δώρο. Ο πρόεδρος του Αλχιλάλ. Φεράρι τώρα όχι μεταχειρισμένη εδώ με 5.000. Μιλάμε για Φεράρι μοντέλα του εργοστάσιου. 200 κάνει. 200. Το κομμάτι. Μια καλή, μια καινούργια. Που πήρε, ρε, φίλε. 200 μια καλή καινούργια. 100 μια καλή. 200 κάνει σούπερ έξτρα αυτό πλήνε βάλε. 20 παίκτες. Διάμπλο κτλ. Επί 20 αυτό. 4 εκατομμύρια. Η αντιπροσωπεία της Φεράρι και τάσκαψα. Το τέτοιο πρέπει να δουλέψει καλά. Πώς θα πηγαίνει με πλοίο. Ναι. Γιατί από το Σουέζ. Αεροπλάνο. Με αεροπλάνο, τα αυτοκίνητα. Και με πλοίο και με αεροπλάνο και με ό,τι θες. Ερώτηση τώρα, σε ενημερωτική εκπομπή. Μπορεί να τα φτιάχνουν και εκεί. Πώς πηγαίνουν τις Φεράρι στο Κατάρ. Μπορεί να τα φτιάχνουν και εκεί. Όχι, όχι, τα πηγαίνουν με πλοίο. Ωραία. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Το Καλογεράς. Η Φεράρι. Τρία καταστήματα. Τη Φεράρι μπορεί να φτιάχνουμε. Κι όμως μπορεί να τη φτιάξει. Προχθές είχε παιδιά στο site otokalogeras.gr να μπείτε και στο Facebook που βάζει διάφορα. Βάζουν εκεί τα παιδιά που φτιάχνανε μια BMW. Μια τζιπάρα και τα λοιπά που το είδα και λέω πω, πω κρίμα το αυτοκίνητο το διέλυσε και τα λοιπά και έδειχνε το στάδιο, το διαλυμένο, ναι. Πώς το φτιάχνεις, όλη όμως τη διαδικασία, 15 φωτογραφίες. Δηλαδή τι βάζεις αυτά που βάζεις πάνω το ένα το άλλο, πώς το κρατάς εκείνο το ένα εκεί και πώς έγινε μετά που ήταν καινούριο πάλι. Άρα ότο Καλογεράς, σέρβις ανωπίο βαβείο ανταλλακτικά. Και Mr. Gold, κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, 62-85-86. Ο Mr. Gold με ένα τηλεφώνημα έρχεται στο σπίτι σας και σας κάνει ευτυχισμένη την κυλίτσα σας. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι. Έχετε της έκπληξης. Έχετε ακόμα ένα τέταρτο για τα δύο εισιτήρια του Άρη. Ναι, Άρης Λαμία. Δεν το FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα. Επειδή είσαι και λαφέρ, μπορεί να το πει στον αέρα. Δεν έχω δώσει τίποτα σε κανέναν. Είπε ο Χρήστα. Να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια, μία φορά. Ωραίο ήταν. Το εξαφάνισα. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει πουθενά. Ποιο? Το στοιχείο. Τη βούρτσα. Εξαφανίστηκε. Άμα έχει πρόσβαση. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα για το Άρης Λαμία. Δύο εισιτηριάκια. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Με ό,τι άλλο θέλετε για να παρέμβετε στην εκπομπή. Για του καλού φίλου και συναδέλφου. Που στέλνουν μηνύματα για το κάπνισμα και μου πάνε κόντρα, να πω εντελώς δημοκρατικά ότι ο ένας έχει ήδη απολυθεί από το Λαμπάουτ Άρης, ο άλλος δεν θα προσληφθεί ποτέ σε μέσο του ομίλου. Στο Λαμπάουτ ΠΑΟΚ. Και είναι και επισφαλής η θέση του όταν σταματήσει ο Σταύρος το κάπνισμα και για το ΠΑΟΚ 24. Και για το όλα τα μέσα που δουλεύει. Λοιπόν, νομίζω από το ΠΑΟΚ 24 τον έχει ήδη. Προχωράω παρακάτω. Του αγωνιστικού και στου δύο συναδέρφου. Συντάσσουμε μαζί τους πολύ σωστές οι απόψεις τους και τεκμηριωμένες, Χρήστανδε. Τεκμηριωμένες που λέει ο άλλος, δεν πίνουμε ποτό με την παρέα μας. Στο αεροπλάνο. Δηλαδή, αν εσύ, Νίκο Παπαδόπουλε. Όχι, όχι, όχι. Αν εσύ δηλαδή στην παρέα σου καπνίζεις κόκε. Τι πάει να πει αυτό. Ότι πρέπει να αρχίσουμε. Θα σου πω. Ότι πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε. Μην γενικεύεις. Δεν είναι ακραίο επιχείρημα ότι φυσάς τον καρκίνο μέσα στα μούτρα μου. Δεν είναι ακραίο. Όχι απλά είναι ακραίο, είναι εξοργιστικό ότι συζητάμε. Είναι εξοργιστικό ότι το συζητάμε κιόλας. Μαχαίρι! Τέλος το κάπνισμα! Είπαμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν χώροι για τους καπνιστές και τελείωσε το θέμα εκεί. Ωραία. Να δημιουργηθούν χώροι για τους καπνιστές, ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όπως επίσης και ο άλλος φίλος που λέει ότι γιατί κυνηγάνε τον καπνιστή και όχι τη βιομηχανία, αφού λες ότι είναι βλαβερό, απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων. Συμφωνώ. Είναι τεράστιο έσοδο η κάθε χώρα. Ειδικά από τη ΣΕΚΑΠ. Βέβαια κάποιος ας πούμε πιο... Δεν γίνονται αυτά ρε παιδί. Τι ζούμε ρε στέργιο δηλαδή. Να σου πω κάτι. Η πώληση του τσιγάρου, φίλε όχι, γιατί έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Θα μπορούσε να πει απαγορεύεται η πώληση όπλων, ας πούμε, στον πλανήτη. Πώς και τέλος. Αραβία, ας πούμε, δεν μπορεί να γιορτάσει με αλκοόλ την κατάκτηση της Champions League. Απαγορεύεται το αλκοόλ. Να πει λοιπόν
η κυβέρνηση αυτή απαγορεύεται ο καπνός. Αυτό που απαγορεύεται να κάνεις με το αλκοόλ μετά, στο απαγορεύει. Αν εσύ πιείς αλκοόλ και μεθυσμένος οδηγήσεις και σε συλλάβουνε, θα έχεις επιπτώσεις. Όταν λοιπόν επιβαρύνεις την υγεία του άλλου, θα έχεις επιπτώσεις. Αν εσύ κατεβάζεις μια ταμπινάνα ουίσκι, άρα χαλάς το σηκώτη σου, είναι δικό σου θέμα. Κάνε ό,τι θες. Το δικό μου το σηκώτη. Τον ειδικό για τα ουίσκια. Το δικό μου το σηκώτη. Το μάκι. Το δικό μου το σηκώτη. Δεν πρέπει να επιβαρύνεις. Με το κάπνισμα, παιδιά, επιβαρύνεται τη δική μου την υγεία. Και δεν θέλω. Πάντα να κάνεις ειδικό χώρο, φυσικά. Να το κάνεις. Φυσικά και είναι ευθύνη της ελληνικής πολιτείας που τόσα χρόνια δεν το έκανε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγγνώμη, πρέπει να τους πούμε μπράβο που το κάνουν. Γιατί είναι δημόσια υγεία. Όχι, τώρα από εκεί και πέρα. Και τέλος. Ας δημιουργήσουν λοιπόν οι καταστηματάρχες με τις προϋποθέσεις του νόμου και να σου πω και κάτι. Ας το δούνε και λίγο καλύτερα πώς θα βοηθήσουν. Να είναι ανοιχτό από τρεις χώρους, να είναι από οτιδήποτε. Αλλά συγγνώμη, εσείς θέλετε από να μην δύο. Κρυώνετε το χειμώνα, να έχει air condition το καλοκαίρι, να σας παίρνουν και μία. Ναι, πίτα. Για να τρώτε. Με σπανάκι. Για να τρώτε. Σπανακόπιτα πολύ. Κάνει πεθερά με εξαιρετική σπανακόπιτα. Εξαιρετική. Επιβεβαιώνω. Εξαιρετική. Επιβεβαιώνω. Τη μαμά ήταν εκείνη. Α, τη πεθερά ήταν, μπράβο, στη γιορτή μου. Τι μα νοιάζει, ρε παιδιά, ρε. 9 Μαρτίου κόσμο. Καμιά είδηση θα πούμε ποτέ. Τι. Είπαμε, 4 ειδήσει. Τόση ειδήσει είπαμε. Τόση ειδήσει είπαμε. Τόση ειδήσει και άλλε θε. 2 παρα 5 είναι. Θα μπει ο όξο σε λίγο. Πέρασε η εκπομπή και δεν είπαμε τίποτα. Ναι, το θέμα που είχαμε κλείσει. Πού πήγε. Ποιο. Χάθηκε στον δρόμο. Γιατί τηλεφωνία. Δεν μα βοήθησε. Αύριο. Αύριο θα κάνω τα κουμάντα μου χωρίς να ρωτήσω τον Κώστα. Ναι, θέλτα μη μη. Θέλτα ούτε που με νοιάζει, Κώστα. Θέλτα μη μη αλφα. Ναι. Μάλλον. Mm. Θα μιλάει μάλλον αλλού. Ωραία τα λέει. Τι θα με ρωτήσεις. Ναι, κινητή. Όχι, κάνω μια κουβέντα. Εγώ σας είπα πέντε θέματα και ο ένας κάνει τζιζ, ο άλλος κάνει τζαζ. Πάμε στους Utah Jazz. Τα θέματά σου, Κώστα, είναι για. Ναι, αλλά. Ωραία, βγάλε. Γι' αυτό η Αγγλία ανέβηκε 12%. Ωραία, βγάλε τον πρώτο τη Συντρακάτ για τη χορηγία με τον Ηρακλή. Τι θα πει, χορηγήσαμε τη μεγαλύτερη ομάδα των Βαλκανίων. Τελείωσε. Τον αυτοκράτορα του Βόλη. Τον αυτοκράτορα του Βόλη. Δεν κατάλαβα. Χρήστα, σε ποια κατηγορία παίζετε στο Βόλη, για πες μου λίγο. Α2. Α2. Α2, ναι, γιατί. Εντάξει, χαρητήρια. Τι να κάνουμε, εμείς δεν δώσαμε 300 εκατομμύρια σε τιμολόγια για να πάρουμε τέτοιο. Δώσατε 100. Ούτε ένα. 100. Κώστα, αυτό είναι ψυχοβατική δυσφήμιση. Γιατί. Γιατί είναι 2 εκατομμύρια που χρωστάει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Και ο Ηρακλής 6. 351. Έχω και τη φωτογραφία μου. 542, άρα τέλος. Τα αρχικό κεφάλαιο ήταν 6. Όχι, με τα πρόστιμα. 6. Εγώ σου λέω τι έχει πιστοποιήσει. Να πληρώσει το κεφάλαιο, δεν Ιβάν. Να πάει στην εφορία και να πάει. Ένα τσάι. Εκατομμύρια. Θα πάει σύντομα ο νέος ιδιοκτήτης. Ο Σοκράτης. Ο νέος επενδυτής. Ο Σοκράτης. Μόνο από αυτή την κυβέρνηση δεν θα γίνει αυτή η ρύθμιση. Θα να πάει, περιμένει την επόμενη. Θα πάει ο νέος επενδυτής που είναι και πάνω από την κυβέρνηση. Να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάνω από την κυβέρνηση. Πάνω από την κυβέρνηση. Ναι, τέτοια ζε. Του αναλαμβάνει ο Μοσκοβισί τώρα. Μοσκοβισί για Ηρακλή. Παπαθανασάκη. Είναι πάνω από την κυβέρνηση. Ναι, καλά. Και όλοι ξέρουμε ότι πάνω από τις κυβερνήσεις ποιο είναι. Ο Θεός. Ο Πλούτος. Ο Πλούτος. Ο Πλούτος. Είναι ο σκύλος του Μικη Μάους. Ο Θεός Πλούτος. Ο Πλούτος. Εντάξει, καλά Κώστα. Το κεφάλαιο είναι πάνω από κάθε κυβέρνηση. Έχουμε κάνει όλη την εκπομπή χωρίς air condition. Τώρα με που τελειώνουμε, άνοιξε το όσο θες. Τους τρελούς το από το ψυχιατρίο. Και επιβεβαιώθηκε με τον πρώην Πιθήτα που έκανε βόλτες με τα κουραζιερόπλα των εφοπλιστών. Χρήσανθε. Να μην λες, ο Τσίπρα. Ο αριστερός. Το Τσίπρα, μπράβο, καλά τα λες τώρα. Μπράβο, πες κι άλλα. Στέργιο του άρεσε. Τώρα του άρεσε. Αλήθεια. Που πάμε και πληρώνουμε διόδια μέσα στη Θεσσαλονίκη πλέον. Εγώ το λέω. Δεν πληρώνω. Χρήσανθε, τα μνημόνια ξεκινήσανε. Σωστά. Ναι, αλλά αυτό βγήκε λέγοντα ότι θα ασκήσει. Αυτό ήταν όντω. Είπε ότι ανέβηκαν στο τραχτέρ πάνω και έλεγε θα καταργηθούν τα διόδια. Δεν πληρώνουμε. Το μεγαλύτερο φίλε ήταν το όχι που έγινε, ναι. Το μεγαλύτερο ήταν εκείνο. Έχει τόσα πολλά. Μέχρι και εγώ ψήφισα όχι τότε. Ναι! Όλοι ψηφίσαμε όχι, πραγματικά. Ναι. Και έγινε. Εγώ δεν ψήφισα, εγώ ψήφισα ναι. Και ήμασταν στους Παξούς και ψάχναμε τράπεζα ναι. εκείνη τη βραδιά. Μπράβο. Και ήταν Κυριακή βράδυ. Και ευτυχώς, επειδή δεν είχε γίνει ακόμη γνωστό, επειδή εμείς είχαμε bank, είχε ακόμη λεφτά μέσα το ATM. Πήρα και τα 560 ευρώ την ώρα που λέγονταν. Εκείνο το βράδυ. 560 ευρώ είχε ο λογαριασμός. Ναι. Και τα πήρα εκείνο και το βράδυ. Και μετά περίμενα εδώ απέναντι να παίρνω 40-40. Έτσι, με τρία παιδιά χατώ. Τρία παιδιά. Με τρία παιδιά. Μπράβο. Μου μόνο τα γάλατά τους κάναν 40 ευρώ.
Κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι από τη ζωή του Χρήστα αυτού του Στέργιου. Γι' αυτό είμαστε. Μια οικογένεια. Κάνει την κλήρωση για τα εστία του Άρη. Αντί να πείτε. Δύο νομίζω. Κούση μιόλα που είσαι στου παξού διακοπέ και σε πειράζουν τα μνημόνια, έτσι χρήσατε. Κώστα, δεν νομίζω ότι τα έκλεψε τα χρήματά σου. Ίσα ίσα τα δούλεψε. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Αλλά... άλλοι αποδεικνύεται ότι κλέβαν τα λεφτά. Όχι. Και δεν είμαστε εμείς. Όχι. Και η Παξή πολύ ωραίο μέρος για να πάτε, παιδιά. Φοβερό, όντως. Η Παντοφλάκη της ιδίως. Κερδίζετε 6 μήνες μετά ηρεμίας. Στους Παξούς, Χρυσαδέ. 6 μήνες μετά κερδίζεις, να ξέρεις. 6 μήνες, ε. Δεν βλέπει, μπορείς να πάρεις άλλη γυαλιά. Βλέπω κανονικά, αλλά από το αριστερό έχει το μικρόφωνο, Κώστα, να, το τέτοιο. Να πεις στο φίλο σου τον... Opticon Express να και σου κάνει ναι. Καλά τέτοια, και πρεσβειοποίας. Τι πρεσβειοποία, μη γιατί δεν βλέπεις κοντά και με τα γυαλιά, βλέπω, γιατί γέρασες, παλιόγερε. Λοιπόν, οι δύο που στείλατε, είναι δύο που στείλανε, θα πάρουν αυτοί οι δύο στήρα, θα πάρει Μαριλής. Ναι, κοίταξε, δύο φορές το είπαμε. Ναι, λάθος δεν το είπαμε, ναι, δεν το κάναμε λάθος. Θα το πούμε από αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την υπομονή σας. Για την υπομονή σας. Κοίταξε, μάθατε 15. Α! Περίμενε κι άλλο. Αυτό που είπαμε στο διάλειμμα. Ναι, είδηση. Η Μάγκη Τρίο που είπα πριν. Άντε, μόνο πάλι. Αυτή η εκπομπή τα λέει. Πάει να το πήρε. Είναι η κόρη. Το ξέρουμε, ρε Χρυσάνθε. Ο κόσμος το ξέρει. Και ο κόσμος το ξέρει. Ωραία. Είναι η κόρη. Του πρώην Πάοκ στο βόλεϊ του κυρίου Ανδρέου. Εντάξει, να τη χαίρετε. Να τα λέμε αυτά. Τα κρύα τα νερά. Μπράβο. Που τι έκανε στο βόλεϊ του Πάοκ. Τι έκανε. Θα πάρω το φίλο μου τον Γιάννη Χατζιονίδη μου τα πιόλα. Συγχώνευσε το φιλαθλητικό. Τώρα τις συγχωνεύσεις τις ξέρει. Συγχώνευσε. Ο ΑΕ Πόντιος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο ΑΕ Πόντιος την ξέρει. Ό,τι δίνει ο νόμος δικαίωμα, τελειώσαμε. Μα, δικαίωμα. 5 ώρα ζητούμπα ΠΑΟΚ, K19. Σταύρος Κόλκας. Και δεν κάνω πλάκα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε τα παιδάκια σας, τα νηψάκια σας, τα βαθυτήρια σας. Θα το χαρούν πάρα πολύ για να δείτε ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Τώρα, αν προκύψει και ωραίο καιρό. ΠΑΟΚ, θα είναι θαύμα. Γιατί ξαναλέω, η Δυναμό Κιέβου είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω είναι η καλύτερη του ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση αυτή. Τρία γκολ θα φας πάλι. Και το 0-3 που πρέπει να καλύψει ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολο πάρα πολύ. Αλλά ο καιρός είναι καλός, που λέει και ο Χρύσανθος. Εισιτήριο. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Ελεύθερη πρόσκληση. Είδος, βολτίτσα, ολέ. Free. Πάστα και το τίμα, πάμε και εμείς, Κώστα. Για να έρθει και περισσότερο κόσμο. Έχουμε αγγλικά, δεν μπορούμε. Όχι, πάμε και εμείς για να έρθει και περισσότερο κόσμο. Μόλις μάθετε ότι είμαστε εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους.